Καλησπέρα σας. Απόψε φιλοξενεί το κέντρο την καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Σανούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Εθνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Ιδρύματος, να πούμε, μέλος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η Συνεργάτης. Επιστημονικός συνεργάτης. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι ηγεσία, επιστήμη και κοινωνική επιστήμη, κοινωνική ευημερία. Σας καλωσορίζω. Είναι ιδιαίτερη χαρά και δεν υπερβάλλω, γιατί είστε κορυφαία ερευνήτρια παρά το νεαρό της ηλικίας σας, βραβευμένη και απόφοιτος του Χάρβαρντ. Είστε από τέκνο του Πανεπιστημίου μας. Σας καλωσορίζω. Το θέμα σας είναι κοινωνικό, κοινωνιολογικό, έχει πολλές πτυχές. Θα μπορούσατε να μας πείτε εν ολίγοις, έτσι, να μας δώσετε μια πρόγευση της ομιλίας και μετά η κυρία Σταυρακοπούλου θα ερωτήσει. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και πραγματικά από την καρδιά μου να συγχαρώ τις προσπάθειες και το έργο που επιτελείται εδώ, γιατί και για την τοπική κοινωνία και για την Ελλάδα και το παράδειγμα που δίνουμε προς τα έξω, νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό. Και για τους νέους ανθρώπους που έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν εδώ, να εκπαιδευτούν, τους ανοίγεται νέος ορίζοντας. Και μακάρι να είχαμε περισσότερα τέτοια κέντρα ανά την Ελλάδα, πραγματικά. Το θέμα σήμερα είναι, για μένα, το άκουσμά του ήταν μια ιδιαίτερη πρόκληση. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και αναζήτησα τις σχέσεις ανάμεσα στους τρεις αυτούς άξονες, τα τρία γραμμάζια αν θέλετε, της ηγεσίας, επιστήμης και κοινωνίας. Και πώς αυτά μπορούν συνεργαζόμενα καλά μεταξύ τους να οδηγήσουν στην κοινωνική ευημερία. Οπότε αναζήτησα τη σχέση της ηγεσίας με την επιστήμη, της επιστήμης με την ηγεσία, της ηγεσίας με την κοινωνία, της επιστήμης με την κοινωνία, αλλά τελικά πώς το σύνολο των τριών μπορεί να λειτουργήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για να προαγάγει τα συμφέροντα και τους στόχους της κοινωνίας. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος έχει τον όρο «κοινωνική ευημερία». Τι εννοείται ευημερία, από ποια άποψη είναι η ηλική ευημερία? Η ευημερία είναι, όπως το προσεγγίζω, αυτό που κάνει την κοινωνία μας ευτυχέστερη, αποτελεσματικότερη, πιο πλούσια, αλλά όχι με την υλική μόνο έννοια, με την έννοια της γνώσης, των εργαλείων που έχει στα χέρια της και τον τρόπο που τα αξιοποιεί προς την ευτυχία, θα έλεγα. Ευδαιμονία, θα λέγε ο Αριστοτέλης. Η ευημερία περιέχει και το κομμάτι του να ζουν καλά όλοι οι πολίτες της. Να υπάρχει μια ποιότητα ζωής που ισχύει για, αν ήταν δυνατόν, ολόκληρο το σύνολο της κοινωνίας και μπορούσε να οδηγεί στην ευτυχία όχι μόνο μέσα από τα υλικά μέσα, αλλά και από τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ισορροπίες, τα αγαθά που έχουν στη διάθεσή τους και το αίσθημα της ικανοποίησης που μπορούν να αντλήσουν ως πολίτες που έχουν το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία και όχι απλώς υπάρχουν για να απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά. Την αίσθηση του ότι η ύπαρξή τους έχει νόημα, έχει μια προσφορά, δίνουν στην κοινωνία και η κοινωνία τους δίνει πίσω. Θεωρώ ότι όλα αυτά αποτελούν συστατικά της κοινωνικής ευημερίας. Είναι εκεί που η ηγεσία και σε έναν βαθμό σημαντικό και η επιστήμη έρχονται να αξιοποιήσουν την κοινωνία για το δικό της καλό. Να σας ρωτήσω λοιπόν, θα αναφέρετε και παραδείγματα από συγκεκριμένες χώρες, ενδεχομένως και από την Ελλάδα, ναι. Και μετά θα σας έχω και άλλη μισή ερωτησούλα. Ναι, θεωρώ ότι πολλές από αυτές τις έννοιες χρειάζεται κανείς να τις προσεγγίσει σαν παραδείγματα. Διαφορετικά μένουν πολύ θεωρητικές και επειδή είμαι από το χώρο των θετικών επιστημών, χρειάζομαι παραδείγματα για να καταλάβω κι εγώ κάτι. Οπότε υπάρχουν παραδείγματα και από διαφορετικές χώρες και από διαφορετικά πεδία των θετικών
ανθρώπων, επιστημών, παραδείγματα από, αν θέλετε, πειράματα που πέτυχαν και πειράματα που απέτυχαν, μοντέλα που πέτυχαν και μοντέλα που απέτυχαν, και ερωτήματα που αφορούν τη σχέση αυτή ηγεσίας και επιστήμης, που πιστεύω ότι σιγά σιγά γύρονται και θα φτάσουν σύντομα την κοινωνία, για το οποίο όμως χρειάζεται να προετοιμαστεί η κοινωνία, ώστε τα βιοηθικά ενδεχομένως ζητήματα που γύρονται να τα αντιμετωπίσει πριν γίνουν προβλήματα. Να είναι προετοιμασμένη. Και το υπόλοιπο μισό που είχα να ρωτήσω είναι η Ελλάδα σε μια κλίμακα, ας πούμε, σχέσεων ηγεσίας, επιστήμης και κοινωνικής ευημερίας, σε ποιο σημείο βρίσκεται? Έχει διανύσει κάποιο δρόμο, έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει, επειδή είστε και ενεργοί στην έρευνα εδώ? Πιστεύω ότι είναι σχέσεις δυναμικές, γιατί ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έφτασες κάπου και εφόσον το έφτασες, τελείωσε. Διότι από κάποια έννοια η Ελλάδα προηγήθηκε όλο του πλανήτη, διότι στην αρχαία Ελλάδα είχαμε μια εξαιρετική σχέση ηγεσίας και επιστήμης. Αυτές οι σχέσεις είναι δυναμικές και αλλάζουν. Και αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοια ιδανική ισορροπία με την πραγματικά ιδανική της μορφή κάπου. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν τα προβλήματα τα αντίστοιχα, και επειδή ζούμε σε μια εποχή που νομίζω ότι ο δυτικός κόσμος δοκιμάζεται σε μεγάλο βαθμό, ευρύτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, δοκιμάζεται σε πολλά επίπεδα. Αυτό αναπόφευκτα έχει αντίκτυπο σε όλες τις σχέσεις των ομάδων μέσα στις κοινωνίες του και αναπόφευκτα και στη σχέση ηγεσίας και επιστήμης. Χωρίς αυτό να σημαίνει τα πράγματα δεν προχωράνε μπροστά, σαφέστατα και προχωράνε μπροστά, και η ηγεσία κάνει τις προσπάθειες της σε όλα τα επίπεδα και όσον αφορά τη στήριξη της επιστήμης, και η επιστήμη κάνει τις προσπάθειές της με τα μέσα που έχει, που αυτόν τον καιρό γενικότερα στον τυπικό κόσμο είναι περιορισμένα, αλλά κάνει τις προσπάθειές της να συνεχίσει να εξελίσσεται και να συμβάλλει. Μπορείτε να μας πείτε έτσι απλουστευτικά ποια είναι η δουλειά σας? Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ, για τη δουλειά σας. Διάβασα ότι ασχολείστε με τη μοριακή βιολογία και τις επιπτώσεις στις συνδέσεις της βιολογίας με τις καρδιοπάθειες. Ναι, το κεντρικό σημείο του έργου μας έχει να κάνει με την αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών που οδηγούν σε συγκεκριμένες παθήσεις της καρδιάς. Δηλαδή, τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά, στον ιστό της καρδιάς, στα κύτταρα της καρδιάς, στα μόρια που εμπλέκονται με συγκεκριμένες δομές και λειτουργίες του κυττάρου. Και αν μου επιτρέπετε να το εξειδικεύσω πολύ, με την ομοιόσταση των ιόντων του ασβεστίου μέσα στην καρδιά, τα οποία είναι καθοριστικά για τη σύσπαση της καρδιάς. Επομένως, εάν υπάρξουν μεταλλάξεις, εάν γεννηθούμε με μια τέτοια μετάλλαξη, ή αν στην οικογένεια υπάρχει μια τέτοια μετάλλαξη που έχουμε κληρονομήσει, αυτό μπορεί να διαταράξει τον τρόπο λειτουργίας κάποιων πρωτεϊνών και άρα την ομοιόσταση του ασβεστίου στην καρδιά, και άρα αυτό με τη σειρά του να οδηγήσει σε δυσλειτουργία και σταδιακά στην εμφάνιση κάποιων καρδιακών παθήσεων. Οπότε η δική μας δουλειά τα τελευταία 14 χρόνια έχει εστιαστεί στο να καταλάβουμε ποια είναι αυτά τα γονίδια, ποιες είναι αυτές οι πρωτεΐνες, με ποιο τρόπο μεταλλάξεις διαταράσσουν τη λειτουργία τους και πώς αυτό τελικά καταλήγει να οδηγήσει σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμίες. Άρα, πώς μπορεί κανείς να το προβλέψει με γενετικές εξετάσεις, αλλά το πιο σημαντικό μετά, να βρει τρόπους να το αντιμετωπίσει, δηλαδή πού θα έπρεπε να στοχεύσουν οι μελλοντικές θεραπείες, ποια σημεία σε αυτά τα μοριακά μονοπάτια, τους μηχανισμούς πρέπει να διορθωθούν για να βελτιωθεί ο φαινότυπος, δηλαδή να βελτιωθεί η υγεία του ατόμου. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό σκέλος της δουλειάς μας και ένα σκέλος το οποίο μπαίνουμε τώρα όλο και περισσότερο έχει να κάνει με την φαρμακογονιδιωματική. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο και είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια τώρα που κάνει η ιατρική σχολή να στήσει τις υποδομές για να μπορέσει να θέσει τις βάσεις για
εξατομικευμένη ιατρική, ιατρική ακριβίας, precision medicine. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και ουσιαστικά έχει να κάνει με το πώς μπορούμε, κοιτάζοντας το γονιδίωμά μας, το DNA μας, να προβλέψουμε ποιο φάρμακο και σε ποια δόση είναι καταλληλότερο για κάθε άτομο. Mm-hmm. Διότι το ξέρετε από την καθημερινότητα ότι δεν ανταποκρινόμαστε όλοι στα φάρμακα, στα ίδια φάρμακα, ούτε ανταποκρινόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Η αποτελεσματικότητα διαφέρει, οι ανεπιθύμητες ενέργειες διαφέρουν, οι δόσεις που χρειάζεται ο καθένας μας διαφέρουν. Και γίνεται διεθνώς μια σημαντική προσπάθεια να προσδιορίσουμε ποια σημεία του DNA μας είναι αυτά που μας επιτρέπουν να προβλέψουμε για κάθε φάρμακο την επίδραση που θα έχει στον ασθενή. Άρα αυτό είναι ένα καινούριο πεδίο, το ξεκινάμε τώρα και σαν μάθημα στην ιατρική σχολή, και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε ερευνητικό επίπεδο. Να ρωτήσω κάτι, αυτό δηλαδή θα είναι διαθέσιμο για όλους τους ανθρώπους? Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό θα... Αυτός είναι ο στόχος επιστημονικά, αυτός είναι ο στόχος. Ήδη για κάθε φάρμακα υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις που χρησιμοποιούνται. Είναι διαθέσιμες, είναι διαθέσιμες στο εξωτερικό, κάποιες είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα, κάποιες μάλιστα επιβάλλονται πριν χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα φάρμακα. Αλλά... Και αυτά είναι σοβαρές παθήσεις, ας πούμε. Ναι, οι περιπτώσεις που επιβάλλεται η χρήση τέτοιων εξετάσεων είναι για πολύ συγκεκριμένα φάρμακα που ήδη έχει αποδειχθεί ότι θα μπορούσαν να έχουν πάρα πολύ σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εάν χρησιμοποιηθούν από άτομα που έχουν μια συγκεκριμένη μορφή αλλαγών στο γονιδίωμά τους. Να το θέσω λίγο πιο απλά. Είναι περιπτώσεις που μπορεί κανείς να πάρει, ας πούμε, στον καρκίνο για κάποια φάρμακα, πολύ λίγα ακόμα, πολύ συγκεκριμένα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω ότι οι γιατροί ενημερώνουν, ξέρουν και ενημερώνουν τους ασθενείς τους, οπότε αυτή η συζήτηση δεν είναι για να χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις, αλλά για αυτά τα λίγα φάρμακα που ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, 1-2-5% των ασθενών που δεν θα ανταποκριθεί, δεν θα έχει όφελος. Για άλλα φάρμακα το ποσοστό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το να μην έχει όφελος σημαίνει ότι η ασθενή θα συνεχίσει να προχωράει γρήγορα. Εκεί από την αρχή με μια τέτοια εξέταση για αυτό το φάρμακο που ξέρει κανείς να πει δεν θα δώσω αυτό, θα δώσω κάποιο άλλο. Μάλιστα. Αλλά το ξαναλέω ότι επειδή πολλές φορές ο κόσμος ενθουσιάζεται με τις προοπτικές και είναι κάτι που και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο για πολύ λίγα φάρμακα και γίνεται πολλή έρευνα για πολλά άλλα. Σας ρωτήσω, το θέμα, η κεντρική θεματική των διαλέξεών μας είναι ηγεσία και ανθρωπιστικές αξίες. Ο ανθρωπισμός σήμερα τίνει να παραμορφώνεται, να εν ονόματι της ανθρωπότητας να γινόμαστε πιο ατομιστές και να ασχολούμεθα με το individualism και να είμαστε μικροί θεοί, να φιλοδοξούμε, να γίνουμε θεοί. Πιστεύετε ότι στον 20ο αιώνα οδηγούμεθα σε μια υπέρβαση των ανθρωπίνων ορίων, όπως φτάσουμε στο σημείο να κατασκευάζουμε ζωή, να τεχνητή ζωή, να φτάνουμε στο σημείο να προσεγγίζουμε την αθανασία μέσα από φαρμακευτικές και άλλες επιστημονικές μεθόδους. Δηλαδή, τελικά ο άνθρωπος να γίνεται Θεός και να λατρεύουμε τον άνθρωπο σαν να ήταν Θεός και να ξεφεύγουμε από κάποια άλλη διάσταση. Δεν έχω νιώσει ότι στον 21ο αιώνα αυτό είναι ετωνότερο ή διαφορετικό από το τέλος του 20ου αιώνα που έζησα. Τουλάχιστον στα ερεθίσματα που έχω, στον κόσμο που βλέπω γύρω μου, στον επιστημονικό κόσμο, αυτό δεν το νιώθω, δεν το βλέπω να έχει αλλάξει. Αυτό που αλλάζει ταχύτατα και δραματικά είναι το τι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι γνώσεις που έχουμε, οι μεθοδολογίες, οι τεχνολογίες, που πραγματικά έχουν αλλάξει ραγδαία την ταχύτητα παραγωγής νέας γνώσης και τις ικανότητες που έχουμε. Το να δημιουργήσει ζωή, εδώ πρέπει να σας θέσω εγώ ένα ερώτημα, το πώς το εννοείται.
ψυχοσωματικού ερμοποίηση με άλλες τεχνικές που έρχονται τώρα στην επιφάνεια, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ναι, αν μπορώ να πάρω, γιατί αυτό προσπαθούν τώρα, κύτταρα από το δέρμα, δύο ατόμων, να τα μετατρέψω σε βάρη και σπερματοζωάριο και αυτό να το κάνω έμβριο, θα μπορούσατε να πείτε ότι αυτό είναι δημιουργό ζωή. Αλλά αυτό είναι κάτι που προσπαθούν και που θα μπορούσαν να το επιτύχουν. Υπάρχουν προκαταρκτικά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση. Στην εξωσωματική γονιμοποίηση είναι κάτι το οποίο γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Γίνεται στο εργαστήριο in vitro. Προσπαθούν να φτιάξουν artificial wombs, τεχνητές μήτρες. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο ναι, γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το αν μας κάνουν θεούς ή όχι, κατά τη γνώμη μου, σαφέστατα, όχι. Αλλά αυτό είναι η δική μου προσωπική άποψη και σίγουρα είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν διαφορετικά. Αλλά ο καθένας μας έχει τη δική του προσέγγιση και κατά τη γνώμη μου, το κάποιος να θεωρούσε ότι αυτές οι τεχνικές ικανότητες που μπορεί να έχουμε μας αποδίδουν τέτοιες ιδιότητες, έστω εντός εισαγωγικών, θεωρώ ότι είναι ακραίο, διότι ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, καταλαβαίνουμε ελάχιστα πράγματα από την πολυπλοκότητα του ίδιου μας του σώματος, πόσο μάλλον της γης ή του σύμπαντος. Επομένως, το να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό μας δίνει θεϊκές ιδιότητες, εμένα μου ακούγεται τουλάχιστον τρελό. Τρελό, η κλωνοποίηση ανθρώπων, νομίζετε ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουμε κλωνοποίηση, πρόβατα. Έχουν επιτύχει στην κλωνοποίηση πιθήκου και μάλιστα ήταν πρόσφατα και είναι ένα από τα παραδείγματα που θα δώσω μέσα στην ομιλία. Και παρόλο που αυτή τη στιγμή απαγορεύεται, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι έχουν γίνει ή γίνονται προσπάθειες και για κλωνοποίηση του ανθρώπου και κατά καιρούς βγαίνουν ανεπίσημες φήμες, για να πω ανακοινώσεις, δεν είναι ανακοινώσεις, κυκλοφορούν φήμες ότι γίνονται τέτοιες προσπάθειες, αλλά δεν έχουμε σίγουρα επιστημονικά δεδομένα ως προς αυτό. Ίσως κάποια στιγμή να είναι εφικτό. Είναι σαφώς πιο πολύ πλόκο το να το επιτύχει στον άνθρωπο από ότι σε άλλους οργανισμούς και για κάθε οργανισμό διαφορετικό έχει άλλο βαθμό δυσκολίες και γι' αυτό έχουν περάσει τόσα χρόνια από την κλωνοποίηση της ντόλη, του προβάτου, μέχρι να φτάσουμε στον πίθηκο. Κάποια στιγμή πολύ πιθανό να το επιτύχουμε. Έχουν υπάρξει πολύ επιτυχής σε πράγματα που δεν το περιμέναμε σαν διεθνής επιστημονική κοινότητα. Αλλά αυτό είναι ένα από τα σημεία που θεωρώ ότι η ηγεσία θα χρειαστεί να θέσει τα όρια και τα πλαίσια και τους κανόνες για το πώς, πότε, αν κάτι τέτοιο μπορεί και πρέπει να συντελεστεί και σε ποιες περιπτώσεις και για ποιο σκοπό. Και πώς μπορεί να προφυλάξει την κοινωνία από οποιαδήποτε αρνητικά έως καταστρεπτικά σενάρια θα μπορούσε αυτό να έχει. Αλλά είναι λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο πώς μπορεί το ίδιο ακριβώς πράγμα, επίτευγμα, ανακάλυψη, εφεύρεση, να χρησιμοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας και να μεταμορφώσει την ιστορία της και πώς μπορεί να λειτουργήσει καταστρεπτικά και να την πάει δεκαετίες πίσω. Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά εκεί ακριβώς θεωρώ ότι είναι η ουσία του θέματος που μου δώσατε να συζητήσω σήμερα, της σχέσης ηγεσίας και επιστήμης, ώστε αυτά που η επιστήμη μπορεί να καταφέρει, η ηγεσία να φροντίσει να ενσωματωθούν αρμονικά και αποτελεσματικά στην κοινωνία, οδηγώντας σε αυτό που λέμε κοινωνική ευημερία. Άρα, όχι απλώς να υπάρχουν σαν ανακαλύψεις, σε καμία περίπτωση να μην γίνουν καταστροφικές, αλλά ακριβώς το αντίθετο, να αξιοποιηθούν προς όφελός της. Και αυτό δεν είναι κάτι που το επιτυγχάνει η ηγεσία σε μια μεμονωμένη χρονική στιγμή. Είναι μια δυναμική κατάσταση, διότι η ύπαρξη αυτής της εφεύρεσης, αυτής της ανακάλυψης, είναι εκεί, θα είναι εκεί. Θα είναι και αύριο, μεθαύριο, σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια. Το ότι μπορεί να έρθει σε καλά όρια σήμερα δεν σημαίνει ότι αυτά τα όρια θα την περιορίσουν, θα περιορίσουν οποιοδήποτε κακόβουλους σε 10 χρόνια, σε 100 χρόνια. Άρα πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο εκεί και σήμερα και αύριο και μακροπρόθεσμα.
Και αυτό είναι τόσο για τις βιοεπιστήμες όσο και για όλες τις άλλες επιστήμες. Δεν μιλάμε για τους υπολογιστές, για το διαδίκτυο, μιλάμε για ψηφιακά νομίσματα, για cryptocurrency, μιλάμε για το διαδίκτυο και αυτή τη στιγμή τις φοβερές δυνατότητες και τη φοβερή δικτύωση που υπάρχει σχεδόν ανάμεσα σε όλους μας τους υπολογιστές, τα κινητά, τηλέφωνα, τα πάντα. Αυτό κάνει πολύ απλούστερη την καθημερινότητά μας, ενδεχομένως μας κάνει πολύ αποτελεσματικότερους, μας γλιτώνει χρόνο, μας δίνει ικανότητες, μας δίνει γνώσεις, μας ανοίγει νέους δρόμους, αλλά υπάρχει και κάποιους πολύ σημαντικούς κινδύνους. Και εδώ πάλι τίθεται το θέμα, είναι προετοιμασμένη η ηγεσία, είναι προετοιμασμένη επαρκώς, έχει υποψιαστεί τι κίνδυνοι και κρύβονται. Είναι επιστήμονες. Οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε, οι φιλεπιστήμονες, αυτό είναι ένα. Είναι απλώς χρήστες του Twitter. Είναι απλώς λέω χρήστες του Twitter, οι κυβερνώντες. Δεν κάναμε τον κόσμο ενώ. Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα, αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω αν θα έπρεπε να είναι και επιστήμονες, γιατί αν μιλήσουμε τώρα για πολιτική ηγεσία, στην πολιτική ηγεσία χρειάζεται κανείς να έχει πολλές διαφορετικές ικανότητες. Σίγουρα χρειάζεται την λογική σκέψη της επιστήμης και μάλιστα από τα αρχαία χρόνια, γιατί το θέμα ηγεσία είναι επιστήμη και τέχνη και συνδυασμός ικανοτήτων που έρχονται και από τους δύο αυτούς χώρους. Από την άλλη, εφόσον υπάρχει εκεί η επιστημονική κοινότητα και να μην είναι επιστήμονας ο πολιτικός, θα μπορούσε κάλλιστα να δημιουργήσει τις ομάδες που θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά, από τις οποίες θα δηλήσει την πληροφορία όσο πληροφορία χρειάζεται. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι ειδικός σε όλα. Ακόμα και επιστήμονας να είναι, δεν θα είναι επιστήμονας για τα πάντα, θα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οι επιστήμονες εξ ορισμού είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι σε κάτι. Επομένως, θα χρειαστεί άλλους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή, άλλους επιστήμονες για hacking και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, άλλους για βιοιατρικά επιτεύγματα. Αλλά αυτή η σχέση, το να έχει σχέση, να έχει ενεργή, δυναμική, ουσιαστική σχέση με το χώρο της επιστήμης, είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορεί να προβλέψει τι έρχεται και να το αξιοποιήσει. Ναι, άρα αυτή η πολιτική, ας πούμε, η ηγεσία αυτή η πολιτική, πρέπει να είναι και αυτή πολύ μορφωμένη και πολύ αυτόμενη και πολύ εξειδικευμένη για να συμπεριφερθεί με την ευθύνη που περιγράφεται. Αυτό το θέλουμε. Ναι. Νομίζω όλοι μας από τους ηγέτες μας. Και ποια η σχέση αυτού με τους ηγέτες που υπάρχουν. Σε αυτό νομίζω κάθε πολίτης θα σας δώσει άλλη απάντηση. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το πώς βλέπουμε τους ηγέτες μας σε κάθε χώρα αυτή τη στιγμή. Σωστό. Είναι πολύ υποκειμενικό. Αλλά ένα από τα σημεία που με προβλημάτισαν και πραγματικά το σήμωσα αρκετά στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να ετοιμάζω την παρουσίαση, όταν μιλάμε για ηγεσία, ηγεσία δεν σημαίνει αυτόματα πολιτική ηγεσία. Υπάρχει θρησκευτική ηγεσία, επιστημονική ηγεσία, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ηγεσίας. Και με τον όρο ηγεσία, τουλάχιστον ξεκινώντας, για μένα είναι η ηγεσία με την ευρύτερη έννοια, είναι η χαρισματική, η διορατική, υπάρχουν πάρα πολλά επίθετα για να τους προσδιορίσει, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν μια πολύ σημαντική ευθύνη, να βγουν μπροστά με ανδρεία, με διορατικότητα και να θέσουν το παράδειγμα και την κατεύθυνση στην κοινωνία για να πάει μπροστά. Για να οδηγηθεί στην εφημερία. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να το χωρίσει σε υποπαιδεία. Είναι πολιτική ηγεσία και ίσως αυτή μας απασχολεί και περισσότερο όσον αφορά τη σχέση της με την επιστήμη. Διότι αυτός ο συνδυασμός είναι τελικά που αναφορικά με την επιστήμη που οδηγά περισσότερο στην κοινωνική εφημερία. Αλλά πιστεύω ότι σε άλλες ομιλίες, παρουσιάσεις κτλ. Οι μορφές ηγεσίας κάθε χώρου παίζουν σημαντικό ρόλο, θα έπρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Και θα μπορούσε κανείς να μιλήσει και μέσα στην παρουσίαση το θίγω και αυτό, για τον ηγετικό ρόλο της επιστήμης. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει, και αυτό δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να έχουμε στην ομιλία, για τον ηγετικό ρόλο που χρειάζεται κάποιες φορές να
να αναλαμβάνουν επιστήμονες. Δηλαδή οι επιστήμονες ως ηγέτες, όχι ως πολιτικοί ηγέτες, αλλά ως ηγέτες του επιστημονικού χώρου. Μια πολύ σημαντική ευθύνη που χρειάζεται όμως κάποιοι να αναλάβουν, διότι κάποιος πρέπει να θέσει μια γραμμή, να θέσει το ρυθμό. Αυτό έχει γίνει, αυτό που λέτε, αυτά έχουν γίνει ήδη. Αλλά είναι κάτι δυναμικό. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει και εμείς να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας δυναμικά παράλληλα με τις εξελίξεις. Ακριβώς, μα βλέπουμε τώρα από αυτούς τους techies που φτιάξανε το ίντερνετ, που φτιάξανε όλα αυτά, πάρα πολλοί μετανιώνουν για όλο αυτό το accessibility που προσφέραμε και για όλες τις ολέθριες συνέπειες που τους βλέπουν. Ναι. Και διαβάζεις ότι δεν αφήνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το ίντερνετ, δηλαδή όλα αυτά. Όπως λέτε, είναι διαδικασία, είναι δυναμικά όλα αυτά. Δεν είναι στατικά, είναι σωστά. Είναι ενδιαφέρον. Έχω μια τελευταία, αλλά δεν είναι εντελώς, δεν εμπίπτει στη θεματική. Η ιατρική στην Ελλάδα της κρίσεως. Γιατί τι ρόλο καλείστε εσείς ως γιατρός και οι συναδελφοί σας να παίξετε σε μια Ελλάδα χυμαζωμένη αυτή τη στιγμή, μια κρίση πολιτική. Τολμώ να μιλήσω όντας σε έναν βαθμό μες στον ιατρικό χώρο, λόγω της ιδιότητας μου στην ιατρική σχολή, χωρίς όμως να είμαι γιατρός. Δεν είστε γιατρός. Οπότε, από αυτή την άποψη τα βλέπω από μία απόσταση. Καταρχήν, οι γιατροί στην Ελλάδα του σήμερα δίνουν ένα φοβερό αγώνα και έχω τεράστιο θαυμασμό για το έργο που επιτελούν, διότι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με ελάχιστα μέσα, πραγματικά κάνουν θυσίες σε καθημερινό επίπεδο για να μπορέσουν να κρατήσουν τις κλινικές τους, να βοηθήσουν τους ασθενείς τους. Και όταν λέω δείξω συνθήκες, από ποιες πλευρές, ασφαλώς ασφιχτιούν οικονομικά. Αν δούμε τα δημόσια νοσοκομεία, έχουν τεράστιο πρόβλημα, δεν έχουν τα μέσα. Έχουν πολύ περισσότερους ασθενείς. Παλιότερα μπορεί να μοιραζόντουσαν σε ιδιωτικά και σε δημόσια, τώρα το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο στα δημόσια. Αυτό σημαίνει λιγότερο προσωπικό, λιγότερα μέσα, περισσότεροι ασθενείς και λόγω των πιέσεων που αυτή τη στιγμή μας ασκούνται, κοινωνικά, ψυχολογικά, οικονομικά, σαν πολίτες αυτής της χώρας, συνήθως, όταν όλος είναι καταπολεμένος και σε επίπεδο υγείας, θα ανακτήσει ευκολότερα. Κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Και πολλές φορές, μέσα στο νοσοκομείο, είναι η στιγμή που θα ξεσπάσει και θα ξεσπάσει σε ανθρώπους που μπορεί να μην φταίνε, πολλές φορές δεν φταίνε, που προσπαθούν πολύ σκληρά, που μπορεί να έχουν ξενυχτήσει δύο μέρες λόγω της εφημερίας για την οποία θα πληρωθούν ελάχιστα όταν την πληρωθούν. Και έχει δίκιο ο ασθενής και έχει δίκιο και ο γιατρός, και πραγματικά είναι μια κατάσταση που σε κάνει να νιώθεις ότι, και έχω δει πολλούς γιατρούς, με κάνουν να νιώθω ότι επιτελούν έναν άθλο σήμερα. Σαφέστατα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και υπάρχουν άνθρωποι που τίνουν στην αγιότητα, υπάρχουν και άνθρωποι που απέχουν πάρα πολύ από αυτό. Αλλά κατά μέσο όρο αυτό που βλέπω είναι μια φοβερή υπερπροσπάθεια. Και αυτό με κάνει να νιώθω περήφανη σε μια χώρα που αντιμετωπίζει φοβερά προβλήματα, περήφανη που έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Όχι, είναι τόσο δυνατό να μιλούμε σε αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη ομιλία στον Άπριο απόψε, στην προηγούμενη, εδώ και ένα μήνα κόψαμε τη Βασιλόπιτα. Τώρα έχουμε μπει στη Σαραχωστή. Οι φετινές διαλέξεις τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ξέρετε, και έχουν γενικό θέμα ηγεσία και ανθρωπιστικές αξίες. Η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ στην Ελλάδα επέλεξε το θέμα αυτό, γιατί θεώρησε ότι ταιριάζει ιδιαίτερα στον επαιδειακό χαρακτήρα των διαλέξεων, μια που γιορτάζουμε φέτος τον Ιούνιο, τα 10 χρόνια λειτουργίας του κέντρου στον Άφτιο. Ο ιδρυτής του
κέντρο υλικών σπουδών στην Washington, ο αείμνηστος Paul Mellon, πρικοδότησε το κέντρο το 1961 με σκοπό να αναδειχθούν οι ανθρωπιστικές αξίες των αρχαίων Ελλήνων. Επιλέξει να αναδειχθούν οι ανθρωπιστικές αξίες των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τις ελληνικές σπουδές. Η θεματική μας επομένως αφορμάται από τον ιδρυματικό σκοπό του κέντρου στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σημειώσω απόψε, ότι απόψε η εκδήλωση έχει έναν ακόμη ιδιαίτερο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι συμπράττει και ο Σύλλογος των Εν Ελλάδη Αποφύτων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Τέκνων του Χάρβαρντ, άξιον, πανάξιον τέκνων, η ομιλήτρια απόψη είναι χωρίς άλλες περιστροφές, να πω δύο λόγια για την κυρία Δέσποινα Σανούδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονική συνεργάτης στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κυρία Σανούδου σπούδασε στην Αγγλία, έκανε διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο κολέγιο Peterhouse και εργάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard της Βοστόνης, όπου και έγινε lector το 2003. Παράλληλα, πήρε ειδικότητα κλινικής μοριακής διαγνωστικής από το American Board of Medical Genetics και εργάστηκε στα γενετικά διαγνωστικά κέντρα του Brigham and Women's Hospital, του Massachusetts General Hospital και του Children's Hospital. Το 2004 επέστρεψε στην Ελλάδα ως ερευνήτρια του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Σήμερα είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επικεντρώνεται στον χαρακτηρισμό των μοριακών μηχανισμών παθογένεσης, με έμφαση στην εμφάνιση και εξέλιξη παθήσεων της καρδιάς και την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων εξατομικευμένων φαρμάκων. Τα αποτελέσματα της ομάδος της έχουν ανακοινωθεί σε περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, σε 170 ομιλίες και 200 γραπτές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια παγκοσμίως. Είναι αξιολογήτρια ερευνητικών προγραμμάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, σύμβουλος σε επιστημονικές επιτροπές και διδάσκουσα σε 9 μεταπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια της Ελλάδος. Έχει τιμηθεί, παρά των νεαρών της ηλικίας της, έχει τιμηθεί με σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Βραβείο για τις Νέες Γυναίκες Ερευνήτριες L'Oréal UNESCO, το Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενετικής ως Εθνικός Αντιπρόσωπος των Νέων Επιστημόνων της Ελλάδος και βραβεία από επιστημονικές εταιρείες όπως αυτά της Αμερικανικής Εταιρείας Γενετικής του Ανθρώπου, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας και πολλές άλλες. Καλώ λοιπόν στο βήμα την εκλεκτή ομιλήτρια συναποφητό μας, καθηγήτρια κυρία Δέσποινα Σανούδου, το θέμα της ηγεσία, επιστήμη και κοινωνική ευημερία. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι κοντά σας σήμερα στο πανέμορφο Ναύπλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ εδώ και ιδιαίτερα την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του, αλλά και τον κύριο Κατσαρέλη για την άρτια διοργάνωση. Τα χρόνια μου στο Χάρβαρντ, το Alta Mater μου, υπήρξαν καθοριστικά για την επιστημονική αλλά και την προσωπική μου πορεία. Και έχω την ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου και γι' αυτό η παρουσία μου εδώ σήμερα οδηγεί σε πολλούς έτσι χαρούμενους συνειρμούς. Θα ήθελα πραγματικά
σε ένα λεπτό να συγχαρώ το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών εδώ στο Ναύπλιο, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. Έχει επιτύχει να στεγάσει την ουσία σε μια οικία που συναντιόνται η ιστορία με την αριστεία. Και αυτό δεν είναι εύκολο ούτε συχνό. Και κάτι ακόμα πιο δύσκολο και πολύτιμο, αδιάλειπτα, διακριτικά και με έντονη αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, μεταλαμπαδεύει τη γνώση και την κουλτούρα της αριστείας. Και αυτό πραγματικά σπανίζει. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα κέντρα, σαν το δικό σας, σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα μας σήμερα αγγίζει τον πυρήνα του κέντρου αυτού, πιστεύω, καθώς η ηγεσία, η επιστήμη και ο απότερος στόχος της κοινωνικής ευημερίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το Harvard. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε πώς τα τρία αυτά γρανάζια, η ηγεσία, η επιστήμη και η κοινωνία, συναντιόνται και πώς μπορούν να συνεργαστούν προς την κοινωνική ευημερία. Η ηγεσία και η επιστήμη είναι δύο έννοιες με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνία, δύο δυνάμεις που διαμορφώνουν το παρόν και καθορίζουν το μέλλον. Το θέμα μας σήμερα είναι διαχρονικά επίκαιρο, διότι συχνά ξεχνάμε τις βάσεις μας και αναλωνόμαστε με τα επιφανειακά και ίσως ασήμαντα. Για να χτίσει κανείς ένα καλύτερο αύριο, χρειάζονται γερά θεμέλια, όχι μια ομαλή επιφάνεια. Η καλή ηγεσία, η καλή επιστήμη και ο συγκερασμός των δύο αποτελούν ακροτονίους λίθους για μια καλά δομημένη ευημερούσα κοινωνία. Η σημερινή μας ομιλία λοιπόν θα περιστραφεί γύρω από αυτούς τους τρεις άξονες, ηγεσία, επιστήμη και κοινωνία, και τα θέματα που θα ήθελα να δούμε μαζί είναι η σημασία της ηγεσίας στην κοινωνία, ο ηγετικός ρόλος της επιστήμης στην κοινωνία και η συνεργασία αυτών των δύο. Και τέλος, πώς το ήθος οφείλει να διέπει αυτούς τους τρεις άξονες προκειμένου να μπορούμε να επιτύχουμε ό,τι καλύτερο για την κοινωνία. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τη σημασία της ηγεσίας στην κοινωνία. Η ηγεσία είναι μια έννοια σύνθετη, διαχρονική και παγκόσμια. Η ιστορία είναι γεμάτη από ηγετικές μορφές που καθόρισαν την πορεία της ανθρωπότητας. Είναι σημαντικό όμως, ξεκινώντας, να διαχωρίσουμε την ηγεσία από τη διοίκηση. Δύο έννοιες πολύ διαφορετικές. Η διοίκηση αφορά τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο. Η διοίκηση μελετά για την τάξη και τη σταθερότητα, φροντίζοντας για την εφαρμογή των κανόνων, τη συμμόρφωση στο πρόγραμμα και την επίτευξη των τεχνοκρατικών στόχων. Η ηγεσία όμως έχει να κάνει με το χειρισμό των αλλαγών. Ένας ορισμός της ηγεσίας είναι η ικανότητα άσκησης επιρροής σε μια ομάδα με στόχο την υλοποίηση ενός οράματος ή μια σειρά στόχων. Οι ηγέτες προσδιορίζουν την κατεύθυνση, αναπτύσσοντας ένα όραμα για το μέλλον. Στη συνέχεια συντάσσουν τα άτομα, μεταδίδοντας το όραμα τους, εμπνέοντάς τους, για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Η ηγεσία λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Ιδανικά ενσαρκώνει το πνεύμα της κοινωνίας. Συντονίζει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη συνεργασία των μελών της ομάδας. Γίνεται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσά τους, εξασφαλίζοντας συνοχή και σύμπνοια. Σέβεται τα ήθη, τα έθιμα, ενδεχόμενες πληγές του παρελθόντος και δυσκολίες του παρόντος. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζει τις δυνάμεις της κοινωνίας και τις αξιοποιεί. Μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ηθικό και την παραγωγικότητα της κοινωνίας. Μπορεί να εντάξει δημιουργικά κάθε μέλος της στους μηχανισμούς της και να δώσει νόημα και προοπτική στον καθημερινό αγώνα τους, τον καθημερινό αγώνα μας. Η ηγεσία ενθαρρύνει το διάλογο, αναζητά τη γνώση και τη γνώμη των ειδικών. Ζυγοσταθμίζει συστηματικά την πορεία της και επαναπροσδιορίζει όπου χρειάζεται την κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κοινωνίας, μας, οι βράχοι πρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι. Η ηγεσία οφείλει να κοιτάζει μπροστά, να βλέπει πέρα από το σήμερα και το αύριο, πέρα από το κατεκτημένο και το γνωστό. Είναι ανάγκη να βλέπει την επόμενη μέρα και να προετοιμάζει την κοινωνία για αυτό, για τις εξελίξεις. Και ακόμα καλύτερα, ιδανικά, να είναι η πηγή των εξελίξεων. Έχει τη δύναμη να διαμορφώσει το πλαίσιο για ένα καλύτερο αύριο. Και αν ήταν να παρομοιάζαμε τα άτομα μιας κοινωνίας με τις σταγόνες νερού, τις μικρές μεμονωμένες σταγόνες νερού, η ηγεσία είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί να τις μεταμορφώσει σε ένα πανίσχυρο, αλόβητο, ανατρεπτικό κύμα. Έχει τη δύναμη λοιπόν να επιφέρει ριζικές αλλαγές όπου και όποτε χρειαστεί. Η ηγεσία είναι ανάγκη κάθε κοινωνίας, τόσο για την ομαλή λειτουργία της, την αυτοπροστασία της, αλλά και την εξέλιξή της. Και με τον όρο ηγεσία, επιτρέψτε μου μια παρένθεση,
Όταν μιλάμε για ηγεσία, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές της. Υπάρχει πολιτική ηγεσία, υπάρχει θρησκευτική ηγεσία, επιστημονική ηγεσία, πολλές διαφορετικές μορφές. Η ηγεσία είναι κάτι μεγαλύτερο, κάτι ευρύτερο. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί κανείς να εστιαστεί στη συγκεκριμένη μορφή που θέλει να αναλύσει. Αλλά αυτά που σας ανέφερα μέχρι τώρα, κατά τη δική μου άποψη, αφορούν την ηγεσία με τη γενικότερη μορφή της και έχουν εφαρμογή σε κάθε έναν από τους επιμέρους χώρους. Πάμε να δούμε λίγο τον ηγετικό ρόλο της επιστήμης στην κοινωνία. Η επιστήμη δια της γνώσης διαχρονικά αποτέλεσε το κυριότερο μόχλο εξέλιξης της κοινωνίας. Τα μεγαλύτερα άλματα, ίσως στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα μπορούσε εύκολα να υποστηρίξει κανείς ότι οφείλονται στην επιστήμη. Ενδεικτικά παραδείγματα από την ανακάλυψη του DNA, του πετρελαίου, την εφεύρεση του ηλεκτρισμού, των εμβολίων, των αντιβιωτικών, των μηχανών, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, του τηλεφώνου, του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι αμέτρητα. Σκεφτείτε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Σκεφτείτε όλες τις τεχνολογίες, τις μεθοδολογίες, τις γνώσεις. Σκεφτείτε όλα ό,τι υπάρχει στο σπίτι μας, ό,τι υπάρχει στη δουλειά μας. Σκεφτείτε όλα τα καλλιτικά, τα τρόφιμα, τα συμπληρώματα διατροφής, τα φάρμακα. Όλα αυτά είναι προϊόν επιστημονικής δουλειάς. Όλα τα μέσα μετακίνησης, τα ιατρικά μηχανήματα. Και μπορώ να συνεχίσω, όλοι μπορούμε να συνεχίσουμε για ώρες. Όλες οι πτυχές της καθημερινότητάς μας επηρεάζονται από επιτεύγματα της επιστήμης. Αναλογιστείτε τα εντυπωσιακά ταξίδια στο διάστημα. Την καταγραφή των χιλιάδων εξωπλανητών που ακούμε για αυτούς κάθε μέρα στις ειδήσεις πλέον, που έχουν γίνει εφικτά. Την πρόσφατη Οκτώβριο του 2017 ανακοίνωση αστρονομικών μετρήσεων από αποστάσεις 66.000 ετών φωτός που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πλέον από εδώ, το μικρό μας πλανήτη. Και πάμε όμως να δούμε αυτό εδώ το πολύ σημαντικό κεφάλαιο, τη σημασία της στενής συνεργασίας επιστήμης και ηγεσίας. Και εδώ υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές πτυχές που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Η επιστήμη ως σύμβουλος της ηγεσίας, η αξιοποίηση της επιστήμης από την ηγεσία, ο ρόλος της ηγεσίας στην ενσωμάτωση των επιστημονικών επιτευγμάτων και η σημασία της υποστήριξης της επιστήμης από την ηγεσία. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την επιστήμη ως σύμβουλο της ηγεσίας. Πέρα από τον ανεξάρτητο ηγετικό της ρόλο, λοιπόν, η επιστήμη έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο προς άλλες μορφές ηγεσίας. Και έμφαση θα ήθελα να δώσω στη σημαντικότητα της σχέσης, συγγύου σχέσης, πολιτικής ηγεσίας και επιστήμης. Η πολιτική ηγεσία έχει την ευθύνη και υποχρέωση να βασίζει τις αποφάσεις και δράσεις της σε επιστημονικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να είναι αξιόπιστα μόνο όταν προέρχονται από ειδικούς του εκάστοτε χώρου. Ενώ για να γίνουν πλήρως αντιληπτά από την ηγεσία και τελικά την κοινωνία, χρειάζεται να αξιολογηθούν, να αναλυθούν και να ερμηνευτούν από την επιστημονική κοινότητα. Κατά συνέπεια, η συμβολή των επιστημόνων είναι καθοριστική για την πρόβλεψη, την πρόληψη ή και αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων της κοινωνίας. Τα προβλήματα αυτά καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις εμπειρίες των τελευταίων ετών. Καταπολέμηση κυκλοφοριακών προβλημάτων σε μεγάλες πόλεις. Η πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημιών. Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για προστασία από θεομηνίες. Η επίλυση αγροτικών προβλημάτων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα μιας περιοχής. Η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση τροφής για τον αυξανόμενο πληθυσμό της γης. Η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Πολλά διαφορετικά παραδείγματα που όμως χρειαζόμαστε εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Κατά συνέπεια, είναι ανάγκη η πολιτική ηγεσία να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ανοιχτή, ουσιαστική και συστηματική επικοινωνία με επιστήμονες από όλα τα πεδία. Σε αυτή την επικοινωνία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και επιστήμης χρειάζεται να υπάρχει διάλογος αλλά και επικοδομητικός αντίλογος. Η επιστήμη ανθεί μέσα από τη ηθική. Όλες οι επιστημονικές απόψεις, κατά κανόνα, κατατίθενται στην επιστημονική κοινότητα για να συζητηθούν, να κριθούν, να αμφισβητηθούν. Και μόνο μετά από επαρκή τεκμηρίωση κάθε θέση μπορεί αυτή να γίνει αποδεκτή και να υιοθετηθεί από την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πολιτική ηγεσία οφείλει να αναζητά όλα τα επιστημονικά δεδομένα και όλες τις διαφορετικές επιστημονικές απόψεις επάνω στα κέρια κοινωνικά ζητήματα. Και μέσα από πολύπλευρο εις βάθος διάλογο να καταλήγει σε συμπεράσματα και να αναπτύσσει τη στρατηγική της. Ίσως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της εποχής μας αποτελεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και έχετε ακούσει πολλά γι' αυτό στις ειδήσεις τον τελευταίο χρόνο. Εδώ και χρόνια οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, είναι γνωστό.
για τις ταχύτατες αλλαγές που παρατηρούνται, το ζούμε, το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε και μόνο μας. Τον επιβλαβεί ρόλο που διαδραματίζουν στις κοινωνίες, κυρίως του δυτικού κόσμου, και όχι μόνο, και τις άμεσες τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές τραγωδίες. Επιστημονικά δεδομένα ήδη δείχνουν την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του ανθρώπου. Και δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα στα οποία οι αλλαγές του κλίματος έρχονται να επηρεάσουν την υγεία μας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στο θέμα αυτό, διαφορετικές ηγεσίες έχουν αντιδράσει με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς χρόνους. Οι μέχρι σήμερα δράσεις τους όμως, στο σύνολό τους, παραμένουν ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές. Και μπορείτε να το κρίνετε μόνο σας εκ του αποτελέσματος. Αποκορύφωμα όμως της ελλιπούς επικοινωνίας πολιτικής ηγεσίας και επιστημόνων είναι οι ανακοινώσεις και δράσεις της κυβέρνησης Τραμπ, που υποστήριζαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κλιματικής αλλαγής και οδήγησαν στην απόσυρση της Αμερικής από την κλιματική συμφωνία του Παρισιού μέσα στο 2017. Εδώ σας παραθέτω απλώς κάποιους από τους τίτλους σε διαφορετικά επιστημονικά περιοδικά ή εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρόσφατη επανεμφάνιση της ηλαράς στην Ευρώπη, όπως και στη χώρα μας. Και σίγουρα θα το έχετε ακούσει αυτό. Γιατί? Διότι μέσα από τα μέσα μαζικής δικτύωσης εξαπλώθηκαν μύθοι περί επικινδυνότητας του εμβολίου της ηλαράς, οι οποίοι οδήγησαν πολλούς γονείς στην αποφυγή του εμβολιασμού των παιδιών τους. Παρεμπιπτόντως, το εμβόλιο αυτό χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο από τη δεκαετία του 60 και στη χώρα μας από τη δεκαετία του 70. Και για να δούμε κάποια στοιχεία, στην εποχή πρώτου εμβολίου, στην Αμερική καταγράφονταν 3 με 4 εκατομμύρια κρούσματα ετησίως και περίπου 500 θάνατοι από ηλαρά ετησίως. Πρώτου εμβολίου, άρα η χρήση του εμβολίου σχεδόν εξάλειψε την νόσο, διότι τα ποσοστά μειώθηκαν κατά 99%. Είναι δύσκολο να αμφισβητήσεις τη σημαντικότητα της χρήσης του εμβολίου. Έτσι, ενώ είχαμε σχεδόν καταφέρει να εξαλείψουμε την νόσο από τον δυτικό κόσμο, αυτή τη στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με μια επιδημία. Ο αριθμός των κρουσμάτων που παρατηρούνται σήμερα στην Ευρώπη αυξάνεται ραγδαία. Και συγκεκριμένα μέσα στους τελευταίους 12 μήνες τριπλασιάστηκε. Από 4.500 σε 14.500. Και αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα συνεχίσει να αυξάνεται. Εδώ η πολιτική ηγεσία χρειάζεται τη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας, για να μπορέσει να ενημερώσει άμεσα, επαρκώς και αντικειμενικά την κοινωνία για τη σημαντικότητα και ασφάλεια των εμβολίων, καταρρύπτοντας όποιους μύθους κλώνησαν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε αυτά. Συμπερασματικά, η επιστήμη έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στην ηγεσία και στην στενή συνεργασία τους είναι κλειδί για την ταχύτερη και ουσιαστική επίλυση χιλιάδων προβλημάτων της κοινωνίας. Και πάμε να δούμε λίγο το δεύτερο σημείο. Πώς η αξιοποίηση της επιστήμης από την ηγεσία γίνεται κεντρικός μοχλός ανάπτυξης της κοινωνίας. Κυρίαρχος στόχος της ηγεσίας είναι η προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας μέσα από την ευρύτερη ανάπτυξη και εξέλιξή της. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η πολιτική ηγεσία έχει ανάγκη τη συμβολή της επιστήμης. Με ποιο τρόπο? Κατά τον Αλκιβιάδη, το να ηγείσαι σημαίνει να προβλέπεις. Συνεπώς, ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι να προβλέπει τις μεσομακροπρόθεσμες ανάγκες της κοινωνίας και να οργανώνει ανάλογα την αναπτυξιακή στρατηγική της. Σε αυτή την πορεία ανάπτυξης χρειάζεται να προσεγγίσει όλες τις σχετικές επιστημονικές υλικότητες και να φροντίσει για την υποστήριξη και ενδυνάμωσή τους, έτσι ώστε η κοινωνία να έχει τις διαθέσιμες υποδομές, προϊόντα, τους ειδικούς ή ό,τι άλλο χρειαστεί για να συνεχίσει να ευημερεί και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και σε βάθος χρόνου. Ας δούμε το παράδειγμα του Κατάρ, αν επιτρέπετε. Το Κατάρ, τη δεκαετία του 80, το βλέπετε στο αριστερό σας χέρι, αυτή είναι η πρωτεύουσά του, η Ντόχα, και βλέπετε δύο κτίρια εδώ, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα. Μαζί όμως με πάρα πολλά άλλα κτίρια. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80, η πρωτεύουσα της χώρας, η Ντόχα, ήταν έρημος. Ο τότε Εμμύρης αποφάσισε να μετατρέψει την Ντόχα σε αρχιτεκτονικό στολίδι της περιοχής και συγκεκριμένα είχε δηλώσει ότι ήθελε η Ντόχα να γίνει η Νέα Υόρκη της Μέσης Ανατολής. Για τον σκοπό αυτό έφερε επιστήμονες από όλο τον κόσμο, μηχανικούς, μηχανολόγους, αρχιτέκτονες, ειδικούς φορισμού και ό,τι άλλο χρειαζόταν,
και κατάφερε να μεταμορφώσει την πόλη σε αρχιτεκτονικό πρότυπο και επιχειρηματικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Και θα ήθελα να σας δείξω δύο-τρεις διαφάνειες που πραγματικά εντυπωσιάζουν ως προς το πόσα κατάφερα από το 80 μέχρι σήμερα και αν θέλετε το συγκρίνετε στο μυαλό σας με το τι έχουμε κάνει εμείς από το 80 μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπετε το κέντρο της Ντόχα, που ήταν έρημος όπως είδαμε, το 80, το τι υπάρχει σήμερα, επιχειρηματικό κέντρο για τη Μέση Ανατολή, νοσοκομεία όπως αυτό, αυτό είναι το νοσοκομείο μητέρας και παιδιού για γυναίκες και παιδιά μόνο. Υπάρχουν και πολλά άλλα νοσοκομεία, αυτό είναι το πιο πρόσφατο που έκτισαν. Και αν σας ενδιαφέρει να δείτε μέσα στο νοσοκομείο, αυτή είναι η κεντρική του είσοδος, αυτά είναι τα δωμάτια νοσηλείας των ασθενών και αυτό είναι ένα παράδειγμα αίθουσας εντατικής θεραπείας. Και ένα βήμα πιο πέρα, διότι για να προσελκύσουν ειδικούς και επιστήμονες από όλο τον κόσμο έπρεπε να έχουν κάτι να τους προσφέρουν. Και αυτό που είχαν να τους προσφέρουν είναι τα χρήματα που είχαν από το πετρέλαιο. Επομένως, προχώρησαν στο να φτιάξουν τεχνητά νησιά, εδώ που παλιότερα ήταν μόνο θάλασσα, με υπερπολιτελείς κατοικίες και να τους προσφέρουν έναν υπερπολιτελή τρόπο διαβίωσης, βλέπετε κάποια από τα κτίρια τους, προκειμένου να προσελκύσουν τους ειδικούς που θα συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Επομένως, είναι κάτι που δεν το σκέφτεσαι απλά και γίνεται, αλλά πρέπει να φτιάξεις και όλη τη στρατηγική που χρειάζεται για να το πετύχεις. Και να προσελκύσεις τους ειδικούς και να τους στηρίξεις και να τους παρέχεις τα μέσα για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αυτό που εσύ, σαν ηγεσία, σχεδιάζεις για το όφελος της κοινωνίας σου. Άλλες ανάγκες της κοινωνίας είναι μικρότερες κλίμακας ή άλλης μορφής. Μπορεί να αφορούν την ανάπτυξη ενός νέου παιδίου, στο οποίο στοχεύει να αναλάβει ηγετική θέση η χώρα σε διεθνές επίπεδο. Και εδώ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κίνας. Συγκεκριμένα, το 2017 ανακοίνωσε ότι θέλει μέχρι το 2030 να είναι το κέντρο τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου. Αυτό, με συγχωρείτε, θα μεταμορφώσει ριζικά την καθημερινότητα τόσο των Κινέζων όσο και όλου του κόσμου, με τεχνολογίες που θα ανατρέψουν πραγματικά τα σημερινά δεδομένα. Ένα κόσμο όπως δεν τον ξέρουμε και δεν τον έχουμε φανταστεί. Ήδη η Κίνα προετοιμάζεται να ενσωματώσει τα νέα αυτά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε κρατικούς μηχανισμούς, στα εθνικά συστήματα υγείας και στο στρατό. Για να επιτύχει αυτό, η πολιτική ηγεσία θα επενδύσει, όπως έχει δηλώσει συνολικά, 150 δισεκατομμύρια δολάρια, με τα οποία έχει εξασφαλίσει ήδη εκτάσεις δεκάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, έχει αρχίσει να δημιουργεί νέες υποδομές, να προσελκύει διακεκριμένους επιστήμονες του χώρου από όλο τον κόσμο και να προάγει εντατικά την εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων Κινέζων από τη χώρα προφανώς και αυτούς που προσπαθεί να επαναπατρίσει από το εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να συνεισφέρουν και μεθαύριο να διαχειριστούν το χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολλές, με λίγα παραδείγματα να παρατηρείτε σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ καινούριο, διαφορετικό πεδίο. Θα μπορούσε κανείς να δώσει πολλές διαλέξεις πάνω σε αυτό και την επίδραση που θα έχει στην καθημερινότητά μας. Ο οικονομικός και πολιτικός αντίκτυπος της αναπτυξιακής αυτής στρατηγικής θα μπορούσε να είναι καταλυτικός, αναδεικνύοντας την Κίνα στη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη. Παράλληλα, ας πάμε σε μια άλλη χώρα, το Ντουμπάι, έχει θέσει ως έναν από τους αναπτυξιακούς του στόχους την πρωτοπορία σε υποδομές έξυπνων πόλεων, Smart Cities, με έμφαση στα μέσα μεταφοράς. Μέσα από επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες με εξειδικευμένα κέντρα διεθνώς, φιλοδοξεί μέσα στους επόμενους μήνες να είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο που θα έχει αυτόματα μεταφορικά μέσα, δηλαδή χωρίς οδηγούς, μεταξύ των οποίων και αυτόματα υπτάμενα ταξί. Αν ταξιδέψουμε στην Ισλανδία, έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Το 1999, και αυτό μας πάει πίσω στο χρόνο λίγο, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση, αποφάσισε να αναλύσει πλήρως το DNA όλων των κατοίκων της χώρας. Αν σκεφτείτε το DNA κάθε ατόμο αποτελείται από 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια, μονάδες, βάσεις, και ο πληθυσμός της Ισλανδίας από περίπου 300.000 κατοίκους, η απαιτούμενη μελέτη για τα δεδομένα της εποχής ήταν η Γκαρδιέρου μεγέθους. Και η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτού του είδους. Γιατί η πολιτική της ηγεσία πήρε μια τέτοια απόφαση στην Ισλανδία? Διότι γνωρίζοντας το γονιδίωμα των κατοίκων της, θα μπορούσε να προβλέψει ποιες ήταν οι ανάγκες τους σε ιατρική περίθαλψη μέσα στα επόμενα χρόνια, στις επόμενες δεκαετίες.
και ανάλογα να προετοιμαστεί σε ερευνητικό, κλινικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο. Παράλληλα, όσο εξελίσσεται αυτή η μελέτη, έρχονται στην επιφάνεια πολύτιμες πληροφορίες για τα γενετικά αίτια σοβαρών παθήσεων που αφορούν τόσο τον τοπικό πληθυσμό αλλά και τον άνθρωπο γενικότερα, σε όλο τον κόσμο. Μια τέτοια απόφαση από την πολιτική ηγεσία της Ιρλανδίας έχει σημαντικές βιοειθικές προεκτάσεις και δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή σε όλες τις χώρες. Για παράδειγμα, ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτή την ιατρική πληροφορία των πολιτών, πώς θα επηρεάσει την ασφάλισή τους, τι μελλοντική δυνατότητα θα έχουν να βρουν εργασία, θα την επηρεάσει, τι επιλογές θα έχουν για την ανέβρεση συντρόφου, θα το επηρεάσει, τι αντιμετώπιση θα έχουν από την ίδια την κοινωνία. Το παράδειγμα της Ισλανδίας δείχνει τη σημαντικότητα της ικανότητας της πολιτικής ηγεσίας όχι μόνο να προβλέπει τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά να κατανοεί και το βαθύτερο πνεύμα της κοινωνίας και να ενεργεί με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Σε άλλες περιπτώσεις, η συνδρομή της επιστήμης απαιτείται για την επίλυση έκτακτων σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας. Για παράδειγμα, το 2013 στη Δυτική Αφρική είχαμε επιδημία του ιού Έμπολα, με πάνω από 11.500 νεκρούς. Και πρόσφατα το 2016 είχαμε εξάπλωση του ιού Ζίκα, το ακούσαμε όλοι στις ειδήσεις, με χιλιάδες θανάτους και νεογνώμη γενετικές ανομαλίες. Και στις δύο περιπτώσεις, η ηγεσία Ευρώπης και Αμερικής αναζήτησε και χρηματοδότησε τους καλύτερους ειδικούς, επιστήμονες, για την ταχύ ανέβρεση θεραπείων για τους νοσούντες και εμβόλια ανάπτυξη εμβολίων για την αποφυγή εξάπλωσης της επιδημίας. Και υπάρχει και το τρίτο επίπεδο τώρα. Ο ρόλος της ηγεσίας στην εναρμονισμένη ενσωμάτωση επιστημονικών επιτευγμάτων στην κοινωνία. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να συζητήσει κανείς επίσης. Η πολιτική ηγεσία έχει ευθύνη και υποχρέωση να παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις, να εξασφαλίζει την ταχύ, ομαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό σημείο για την ευημερία της κοινωνίας και θα ήθελα να δώσουμε μεγάλη σημασία και χρόνο στο γιατί. Ο Henry Ford, ο γνωστός ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας αυτοκινήτων, είχε πει: «Αν ρωτούσα τους πελάτες μου τι θέλουν, θα μου είχαν πει ταχύτερα άλογα». Γι' αυτό δεν τους ρώτησα. Η επιστήμη συνεπάγεται έρευνα και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να αφορά νέες τεχνολογίες, νέες τεχνικές, υπολογιστικά μοντέλα, θεραπευτικές προσεγγίσεις, νέες γνώσεις που αλλάζουν την κατανόηση του φυσικού μας κόσμου και πολλά άλλα. Κάποιες από αυτές τις επιστημονικές κατακτήσεις ανατρέπουν πάγιες αντιλήψεις της κοινωνίας, ξεπερνούν τα όρια του νομικού μας συστήματος, προκαλούν την κοινή γνώμη, εγείρουν ηθικά ερωτήματα ή ακόμα κυκλονίζουν την εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα εδώ. Όλοι έχουμε ακούσει για γενετικά τροποποιημένα φυτά και ζώα. Έχουν εισχωρήσει στη διατροφική μας ηλικία, τα χρησιμοποιούμε. Αν θυμάστε όμως, για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε στενή αλληλεπίδραση επιστήμης, ηγεσίας και κοινωνίας, προκειμένου να αποδειχθεί από την επιστημονική κοινότητα, όπως και έπρεπε, ότι πρόκειται για κάτι ασφαλές. Να κρίνει η ηγεσία αν και πώς θα ενταχθεί στην κοινωνία και τελικά η κοινωνία να αποφασίσει και να αποδεχθεί και να υιοθετήσει την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. Αυτή η διαδικασία ζύμωσης υπήρξε διαφορετική σε κάθε χώρα, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών της τοπικής ηγεσίας και κοινωνίας, αλλά και τη σχέση τους με την επιστήμη. Όλοι έχουμε ακούσει επίσης για τα γενώσιμα φάρμακα. Για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν συχνά στις εφημερίδες. Αντίγραφα δηλαδή των πρωτότυπων φαρμάκων, τα οποία κρίνονται εξίσου αποτελεσματικά, αλλά διατίθενται σε συγκριτικά χαμηλότερες τιμές. Στενή αλληλεπίδραση χρειάστηκε και εδώ, ανάμεσα σε ηγεσία και επιστήμη και κοινωνία, μέχρι κάθε χώρα να αποφασίσει αν και πώς τα γενώσιμα θα υιοθετηθούν από τα εθνικά συστήματα υγείας. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αμερική, 9 στα 10 συνταγογραφούμενα φάρμακα είναι γενώσιμα. Σήμερα σε εξέλιξη βρίσκονται αντίστοιχες συζητήσεις και αξιολογήσεις για την ανάπτυξη νόμων και κανονισμών που θα διέπουν τη χρήση δύο νέων κατηγοριών φαρμάκων. Ίσως τα έχετε ακούσει. Τα λεγόμενα βιολογικά φάρμακα και τα βιοομοειδή τους. Τα φάρμακα αυτά αρχίζουν να δίνουν θεραπευτικές επιλογές σε ασθένειες που δεν είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα. Ή δίνουν τη δυνατότητα για καλύτερη αντιμετώπιση σε κάποιες παθήσεις που δεν είχαμε βρει ακόμα κάτι εξίσου καλό.
Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αλλά όπως όλα έχουν ιδιαιτερότητες που χρειάζεται να διαχειριστεί κανείς με προσοχή. Και εδώ ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθοριστικός. Επιπροσθέτως, σε αυτές τις κατηγορίες φαρμάκων, η πτυχή του κόστους χρήσης τους από την κοινωνία αφορά άμεσα την ηγεσία. Συγκεκριμένα, κάποια από αυτά τα νέα φάρμακα μπορούν να στοιχήσουν χιλιάδες ευρώ για κάθε μία δόση. Κάθε ασθενός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η μία δόση μπορεί να φτάσει κόστος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος απέναντι στα συστήματα υγείας. Όταν τέτοια φάρμακα όμως είναι η μοναδική θεραπευτική επιλογή που έχει ένας ασθενής, τότε η ηγεσία χρειάζεται να έχει διαθέσιμο το νομικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει αν, πώς και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να καλύψει δίκαια το κόστος ιατρικής περίθαλψης της κοινωνίας. Άλλες επιστημονικές εξελίξεις εγείρουν σοβαρά θέματα προστασίας του γενετικού ιατρικού μας απόλυτου. Για παράδειγμα, νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν την ταχύτατη ανάλυση ολόκληρου το DNA ενός ανθρώπου. Κάτι που στον 20ο αιώνα μας είχε πάρει μια δεκαετία, μηχανήματα ανά τον κόσμο που δούλευαν διθυμερών σε πολλά μέρη του πλανήτη για να διαβάσουμε το ανθρώπινο γονιδίωμα, σήμερα, αυτά τα λίγα χρόνια μετά, μπορούμε να τα επιτύχουμε με ένα μηχάνημα σε ένα σημείο μέσα σε λίγες ώρες. Η ταχύτητα παραγωγής νέας γνώσης, ανάγνωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση του ανθρώπινου γονιδίωματος είναι ταχύτατη. Στο DNA μας όμως βρίσκονται πληροφορίες για όλα τα γενετικά επηρεαζόμενα χαρακτηριστικά μας. Σε ποιες ασθένειες έχουμε προδιάθεση, σε ποια φάρμακα θα τα αποκριθούμε καλύτερα, πόσο καλός μπορεί να είναι κάποιος, π.χ. στη φυσική άσκηση, τι προδιάθεση έχει σε εγκληματικές ενέργειες, αν έχει την τάση να αναπτύσσει εξαρτήσεις, πώς και ποια διατροφικά στοιχεία είναι καταλληλότερα για το σώμα του, πώς θα ανταποκριθεί κατά από έντονο στρες και πολλά άλλα, που σε έναν βαθμό εξαρτώνται από το ότι επηρεάζονται από το DNA μας. Η ύπαρξη αυτών των εξετάσεων λοιπόν εγείρει πολλά ερωτήματα. Ποιοι, πότε, υπό ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και ποιος έχει το δικαίωμα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Οι γιατροί τους, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ασφαλιστική εταιρεία εργοδότης, ο μελλοντικός σύζυγος, οι συγγενείς εξαίματος. Έχουν δικαίωμα οι γονείς να κάνουν τέτοιες εξετάσεις στο ανήλικο παιδί τους. Υπό ποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι πληροφορίες θα το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή, αλλά δεν θα έχει αποφασίσει το ίδιο εάν τις ήθελε να τις έχει ή όχι. Και έχει κανείς το δικαίωμα του να μην γνωρίζει αν δεν θέλει. Για όλα αυτά όμως απαιτείται κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί ο καθένας, ο κάθε γιατρός, ο κάθε επιστήμονας ή κάθε εταιρεία να αποφασίζει κάθε φορά πώς θα δράσει. Γι' αυτό το νομικό πλαίσιο όμως χρειάζεται να φροντίσει η ηγεσία, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει γνώση των εξελίξεων, του τι αυτές συνεπάγονται και πώς μπορούν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα και με ασφαλέστερο τρόπο την κοινωνία. Αυτές τις εξετάσεις σήμερα μπορεί κανείς να τις κάνει με δική του πρωτοβουλία, χωρίς κάθε διαμεσολάβηση γιατρού. Αποστέλλοντας δείγμα σάλιου μέσω ταχυδρομείου. Μπορεί να πάρει τα αποτελέσματα μέσω email. Μπορεί να αποθηκεύσει και να αναλύσει αυτά τα αποτελέσματα στο κινητό του τηλέφωνο. Υπάρχουν εφαρμογές για smartphones, τις κατεβάζει κανείς δωρεάν. Σε όλα αυτά τα βήματα όμως, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, σε έναν βαθμό, ανάλογα με το πώς θα το χειριστεί. Οι επιστημονικές εξελίξεις είναι πολύ ταχύτερες από τους ρυθμούς της ηγεσίας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχουν εξελίξεις που μας αναγκάζουν να αναθεωρήσουμε την έννοια της ταυτότητας. Για παράδειγμα, είναι πλέον εφικτή η μεταμόσχευση προσώπου. Ένα μέρος του σώματός μας που κατεξοχήν συνδέεται με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας ή που έχουν οι άλλοι για εμάς. Ταυτόχρονα το πρόσωπο έχει παραδοσιακά υπάρξει ο κυριότερος τρόπος ταυτοποίησης στην κοινωνία. Με αποκορύφωμα, μια παρένθεση, την πρόσφατη απόφαση της Κίνας την προηγούμενη εβδομάδα να αντικαταστήσει τις πιστωτικές κάρτες με ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώρισης προσώπου στην τράπεζα και στα ATM, τα συστήματα ανάλυσης μετρητών. Πώς θα επηρεάζει το άτομο και τον περίγυρό του μια τέτοια μεταμόσχευση, πώς μπορεί να προετοιμαστεί η κοινωνία, πώς πρέπει να προσαρμοστεί η ηγεσία για την ασφάλεια των πολιτών της. Σήμερα γίνονται προσπάθειες για τη μεταμόσχευση κεφαλής. Τον Νοέμβριο του 2017, ένας αμφιλεγόμενος επιστήμονας στην Κίνα ανακοίνωσε ότι πέτυχε τη μεταμόσχευση κεφαλιού σε ανθρώπινο πτώμα. Παλιότερα είχε δηλώσει αντίστοιχη επιτυχία σε μεταμόσχευση κεφαλιού σε αρουραίους και πιθήκους. Παρόλο που υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την επιστημονική βάση της ανακοίνωσης του αυτή,
αυτής παραμένει γεγονός ότι κάποιες ομάδες εργάζονται πάνω σε αυτό και μία μέρα θα μπορούσε να γίνει εφικτό. Ένα βήμα εξαιρετικά δύσκολο, τόσο στην υλοποίηση, όσο και στην ενσωμάτωση στην κοινωνία. Πόσο εγκέφαλος θα τυλιχθεί το νέο σώμα? Τι ορίζει το άτομο τελικά? Ποιο θα είναι το νομικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτών των μεταμοσχεύσεων? Ποια θα είναι η ταυτότητα του νέου ατόμου μετά τη μεταμόσχευση? Υπάρχουν μνήμες του σώματος και πώς αυτές θα εναρμονιστούν με τις μνήμες του νέου εγκεφάλου? Πώς οφείλει η ηγεσία να προετοιμάσει την κοινωνία? Υπάρχουν άλλα επιστημονικά επιτεύγματα που μας αναγκάζουν να θεωρήσουμε την έννοια της πατρότητας ή της μητρότητας. Για παράδειγμα, μέσα στο 17 ανακοινώθηκε η δημιουργία εμβρίου, ίσως το ακούσατε, από τρεις γονείς. Χρησιμοποίησαν βιολογικό υλικό από δύο γυναίκες και έναν άντρα. Και αυτό σε τι περίπτωση χρησιμοποιήθηκε μέρος του ωαρίου μιας γυναίκας, μέρος του ωαρίου μιας άλλης γυναίκας και σπέρμα ενός άντρα. Ο στόχος ήταν η αποφυγή της κληρονόμησης μιας βαριάς πάθησης που προκαλείται από μεταλλάξεις στα μυτοχόνδρια, γανίδια μέσα στο κύτταρο της μητέρας. Με τη νέα αυτή μέθοδο, τα μυτοχόνδρια προέρχονται από μία δόντρια. Επομένως, αποφεύγει κανείς αυτό το κίνδυνο και αποφεύγει το ρίσκο να γεννηθεί ένα παιδί με αυτή την νόσο. Η μέθοδος αρχίζει τώρα να αξιολογείται και για άλλες εφαρμογές και ενδέχεται να τη δούμε να χρησιμοποιείται πολύ ευρύτερα. Αναπόφευκτα όμως δημιουργεί κάποια ερωτήματα που η κοινωνία καλείται να συζητήσει, να απαντήσει και να ενσωματώσει στην καθημερινότητά της. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι κεντρικός. Ένα ακόμα δυσκολότερο βήμα για την κοινωνία θα είναι η μελλοντική δημιουργία, δυνατότητα δημιουργίας, οαρίων και σπερματοζωαρίων από κύτταρα του δέρματος. Παρόλο που σήμερα αυτό δεν είναι εφικτό, η έρευνα που γίνεται πάνω στο θέμα έχει δώσει τα τελευταία χρόνια υποσχόμενα αποτελέσματα. Πρακτικά, η ανάπτυξη μιας τέτοιας μεθοδολογίας θα έδινε τέλος στο αυξανόμενο πρόβλημα της υπογονιμότητας. Ενώ παράλληλα θα επέτρεπε τη δημιουργία εμβρίων από δύο γονείς του ίδιου φύλου, διότι θα μπορούσαν από το δέρμα τους να φτιάξουν ο Άρη από τον ένα, σπερματοζωάρι από τον άλλο. Μεγάλα είναι και τα επιστημονικά βήματα που αφορούν την τροποποίηση του ανθρώπινου DNA, γνωστή ως γονιδιακή θεραπεία. Νέες μέθοδοι τα τελευταία χρόνια έκαναν ευκολότερη και αποτελεσματικότερη την επέμβαση στο ανθρώπινο DNA. Αυτή η προσέγγιση έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση σοβαρών και ανίατων μέχρι τώρα παθήσεων. Αναπόφευκτα όμως δημιουργεί ανησυχίες για σενάρια ευγονικής ή άγνωστων μακροπρόθεσμων ανεπιθύμητων συνεπειών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εξελίξεων βρίσκεται και το κεφάλαιο της κλωνοποίησης. Το 1996 είχε γεννηθεί το πρώτο κλωνοποιημένο θηλαστικό, το πρόβατο Dolly. Μόλις τον προηγούμενο μήνα γεννήθηκε στην Κίνα ο πρώτος κλωνοποιημένος πίθηκος. Η κλωνοποίηση είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία τεχνικά και γι' αυτό πήρε και τόσα χρόνια την κλωνοποίηση του ενός για την κλωνοποίηση του άλλου, του προβάτου και του πιθήκου. Η συνεχής έρευνα όμως οδηγεί σε διαρκώς εξελισσόμενες μεθοδολογίες που αναμένεται ότι κάποια στιγμή θα κάνουν εφικτή την κλωνοποίηση του ανθρώπου. Τα βιοειθικά ζητήματα που εγείρονται είναι τεράστια και έχουν ήδη αποτελέσει τροφή για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. Κατά συνέπεια, η ηγεσία έχει καταρχήν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία να θέτει ένα υγιές, φιλελεύθερο αλλά και σύνομο πλαίσιο δραστηριοποίησης των επιστημόνων. Δεύτερον, η ηγεσία οφείλει να είναι πλήρως ενημερή από την έναρξη κάθε νέου είδους έρευνας και να παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, διότι κάποια στιγμή θα την αγγίξουν άμεσα. Τρίτο και καθοριστικότερο, είναι ανάγκη να είναι προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει τις εξελίξεις αυτές και ταυτόχρονα να προστατεύσει την κοινωνία από τις εξελίξεις. Η προετοιμασία μπορεί να σημαίνει ψήφιση νέων νόμων, εδραίωση μηχανισμών πιστοποίησης, δημιουργία κατάλληλων υποδομών, τροποποίησης του κρατικού προϋπολογισμού, μετεκπαίδευση ικανού αριθμού ειδικών που θα χρησιμοποιήσουν το νέο προϊόν και όπου κριθεί αναγκαίο ενημέρωση της κοινωνίας για τη θέση της ηγεσίας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Τελικός στόχος είναι η ταχεία, αρμονική, ομαλή, ασφαλής ενσωμάτωση των επιστημονικών κατακτήσεων στην κοινωνία, μεγιστοποιώντας τα ωφέλη και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Και εδώ θα ήθελα να περάσουμε στο τέταρτο σημείο της σχέσης ηγεσίας και επιστήμης.
πως η άνθηση της επιστήμης εξαρτάται από την ηγεσία. Η ηγεσία χρειάζεται να δημιουργεί το πλαίσιο και να παρέχει τα μέσα, ώστε η επιστήμη να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Φανταστείτε η ηγεσία να είχε προστατεύσει τον Αρχιμίδη από το Ρωμαίο στρατιώτη που τον σκότωσε. Φανταστείτε η ηγεσία να έχει αποτρέψει τον εμπρησμό της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Φανταστείτε η ηγεσία να έχει στηρίξει τον Γαλιλαίο στο έργο του, αντί να τον καταπολεμήσει. Η επιστήμη χρειάζεται την ύπαρξη μιας υγιούς, ικανής μάζας ειδικών, ένα περιβάλλον ελευθερίας σκέψης και δράσης και επαρκή μέσα για να εκπαιδεύσει, να πειραματιστεί και να αναπτύξει νέα προϊόντα. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ τη λέξη προϊόντα στα πλαίσια της παρουσίας με την ευρύτερη έννοια, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, φαρμάκων, τεχνολογιών, μεθοδολογιών, γνώσεων κτλ., που προσπαθεί να αναπτύξει η επιστήμη. Χρειάζεται λοιπόν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και αδιάκοπη ενεργή συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθε. Η κάθε επιστημονική κοινότητα για να μπορέσει να συνεχίσει να προχωράει μπροστά. Χωρίς την οικονομική, νομική και ηθική υποστήριξη της επιστήμης από την ηγεσία, η επιστημονική εξέλιξη επιβραδύνεται δραματικά. Και θα ήθελα να δούμε αυτά τα τρία επίπεδα, το οικονομικό, το νομικό και το ηθικό, διότι είναι καταλυτικά για την εξέλιξη της επιστήμης και τελικά για την πρόοδο της κοινωνίας. Όσον αφορά λοιπόν το οικονομικό επίπεδο, σε αντίθεση με άλλα πεδία, μια επιστημονική κοινότητα μπορεί να αποδυναμωθεί τόσο δραματικά μέσα σε λίγα χρόνια, ώστε η επανεκκίνησή της και η ανάκτηση των πρωτύτερων ρυθμών της να απαιτήσουν δεκαετίες. Αυτό μπορεί να συμβεί μετά από μαζική απώλεια του ανθρώπινου δυναμικού της, γνωστό ως brain drain, μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν τα μέσα για να νεώσει τις υποδομές της ή τα μέσα για να υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα, για να έχει πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία, για να χτίζει στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες με επιστημονικές ομάδες του εξωτερικού ή για να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια διεθνώς. Εάν εμποδίσετε τους επιστήμονες από τα παραπάνω, τους έχετε επιστημονικά στραγγαλίσει. Για όσους προέρχεστε από το χώρο της επιστήμης, αυτή η περιγραφή δυστυχώς ακούγεται εξαιρετικά οικεία για την Ελλάδα του 2018. Η ταχύτητα των παγκόσμιων εξελίξεων είναι τέτοια που αν κάποιος επιστήμονας μείνει εκτός για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, είναι σχεδόν αδύνατο να επανενσωματωθεί στον ανταγωνιστικό επιστημονικό ιστό. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προσφέρει νέες ανακαλύψεις, δεν μπορεί να εκπαιδεύσει σωστά τις επόμενες γενιές, αφού και οι διηγήσεις του γνώσης είναι απαρχαιωμένες. Μια παρομοίωση θα ήταν αυτή του αεροπλάνου, που βρίσκεται εν κινήσει, σε πτήση. Αν τελειώσουν τα καύσιμα, απλά πέφτει. Δεν μπορεί να περιμένει στον αέρα για ανεφοδιασμό. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθοριστικός στην εξασφάλιση ουσιαστικής και συστηματικής χρηματοδότησης της επιστήμης, με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και με σεβασμό στις συνολικές ανάγκες της κοινωνίας. Το δεύτερο είναι το νομικό επίπεδο. Η ηγεσία χρειάζεται να διαμορφώσει ένα πλαίσιο μέγιστης αποτελεσματικότητας, όπου η διαφάνεια και η αριστεία θα εξασφαλίζονται με σεβασμό στον χρόνο του επιστήμονα. Με τρόπο ώστε ο επιστήμονας να εστιάζεται στη δουλειά του, στο επιστημονικό και εκπαιδευτικό του έργο, μειώνοντας το ελάχιστο τη γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης, για τη διαχείριση χρηματοδότησης, για την εμπορική αξιοποίηση επιστημονικών ευρημάτων κτλ. Η ραγδαία αύξηση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα του σήμερα τείνει να μηδενίσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, στον χώρο της έρευνας. Αντιθέτως, το μοντέλο που επέλεξαν κάποιες άλλες χώρες, π.χ. της Ανατολικής Ευρώπης, για να προάγουν την ανταγωνιστικότητα, ήταν ο στοχευμένος περιορισμός της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, αυτονόητη είναι η ανάγκη για έναν ασφαλή χώρο και πλαίσιο εργασίας των επιστημών, όπου δεν θα κινδυνεύει η σωματική τους ακυριότητα, η κινητή τους περιουσία, ο πανάκριβος εργαστηριακός εξοπλισμός τους ή το επιστημονικό τους έργο από άτομα ή ομάδες που δρούν παράνομα ή εγκληματικά. Είναι φορές πραγματικά που η σκληρή δουλειά ετών ενός επιστήμονα μπορεί να καταστραφεί αναντιστρεπτά από επιπόλαιες ή εγκληματικές ενέργειες, λόγω απουσίας ενός ασφαλούς πλαισίου εργασίας. Οι συνέπειες είναι τεράστιες, σε πολλαπλά επίπεδα. Συλλογιστείτε τις αμοιβόμενες εργατόρες του κάθε επιστήμονα και όλων των μελών της ερευνητικής τους ομάδας που προηγήθηκαν, τα χρόνια που προηγήθηκαν της καταστροφής. Το κόστος των μηχανημάτων που κάποιες φορές ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το κόστος των χημικών αντιδραστηρίων για τα πειράματά του, που επίσης μπορεί να ανέρχονται σε κόστος, σε προπολογισμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε βάθος χρόνου. Σκεφτείτε το αντίκτυπο που έχει στις διεθνείς συνεργασίες, που με τόσο αγώνα προσπαθούμε να εδραιώσουμε, να καλλιεργήσουμε σε βάθος ετών. Συνεργασίες που δεν μπορούν να συνεχιστούν όταν ένα εργαστήριο μπορεί να καταρρεύσει εν μια νυχτή. Δεν μπορεί να αποτελεί.
εμπειρία αξιόπιστο συνεργάτη. Σκεφτείτε το μήνυμα που περνάει στις επόμενες γενιές, στους φοιτητές μας. Γιατί να αφιερώνεται κάποιος στην επιστήμη όταν ο ίδιος κινδυνεύει και το έργο του μπορεί να διακοπεί οποιοδήποτε στιγμή χωρίς κανένα λόγο. Και τρίτο, η ηθική υποστήριξη. Όσον αφορά την ηθική υποστήριξη της επιστήμης από την ηγεσία, με τον όρο ηθική υποστήριξη αναφέρομαι στην αναγνώριση της συνεισφοράς. Η αναγνώριση τιμά τους εκάστοτε επιστήμονες αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. Είναι πολύπλευρα σημαντικό, διότι συνήθως αυτό που επιβραβεύουμε, αυτό και θα αναπτυχθεί περισσότερο. Και θα κλέψω ένα παράδειγμα από το χώρο του αθλητισμού. Πιστεύω θα το θυμάστε, οι περισσότεροι. Μετά την νίκη της ελληνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ του 1987, τις εντυπωσιακές επιδόσεις και την προβολή του Νίκου Γκάλη, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών άφησαν το μέχρι τότε δημοφιλέστατο ποδόσφαιρο και στράφηκαν στο μπάσκετ. Η αναγνώριση της συνεισφοράς και η προβολή αυτού του προτύπου επηρέασε πολλές γενιές. Κατά συνέπεια, η αναγνώριση της επιστημονικής συνεισφοράς ενθαρρύνει τους επιστήμονες να συνεχίζουν δυναμικά και να επεκτείνουν το έργο τους. Παρά τις αντίξωες συνθήκες. Και η δίκαιη αναγνώριση δεν στοιχίζει κάτι. Εμπνέει τις νεότερες γενιές και παράλληλα προάγει την εικόνα της επιστήμης στην κοινωνία και ενδυναμώνει τη σχέση επιστήμης και κοινωνίας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ στη σημαντικότητα του ήθους. Η ηγεσία και η επιστήμη μπορούν να οδηγήσουν στην κοινωνική ευημερία μόνο όταν διέπονται από ήθος. Η ηγεσία και η επιστήμη είναι δύο έννοιες με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνία. Δύο δυνάμεις που διαμορφώνουν το παρόν και το μέλλον. Για να επιτύχουν τους στόχους τους, η μία έχει ανάγκη την άλλη. Και το είδαμε αυτό αναλυτικά. Για να οδηγήσουν όμως στην κοινωνική ευημερία, και οι δύο χρειάζεται να διέπονται από ήθος. Οι ηγέτες και οι επιστήμονες οφείλουν να είναι ενάρετοι. Να πράττουν με φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη και ανδρεία. Χωρίς προκατάληψη, χωρίς υστεροβουλία και χωρίς ιδιοτέλεια. Η αξία του ήθους έγκυται κυρίως στη συνειδητή επιλογή μιας ενέργειας με γνώμονα το πρέπον, το προσήκον, το ενδεδειγμένο, το δέον γενέστε. Δεν αρκεί να υπάρχουν καλές προθέσεις και σωστά σχέδια και εντυπωσιακές επιστημονικές ανακαλύψεις. Όχι. Η ηγεσία και η επιστήμη κρίνονται τελικά από το ήθος. Με το οποίο αξιοποιούν τις ανακαλύψεις αυτές προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι το ήθος δεν μπορεί να αρκείται στον προδιορισμό του τι είναι καλό και σωστό. Προϋποθέτει την υλοποίησή του. Η ηγεσία και η επιστήμη είναι ισχυρότατες δυνάμεις. Μπορούν να εξυψώσουν και μπορούν και να ισοπεδώσουν την κοινωνία. Ανεξίδηλα σημάδια στην ιστορία της ανθρωπότητας άφησε η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Αποτρόπαια εγκλήματα ηγεσίας και επιστήμης καταγράφηκαν υπό τον Χίτλερ. Πολλά, ίσως τα περισσότερα νέα ή αναμενόμενα επιτεύγματα της επιστήμης που προάγουν την κοινωνική ευημερία θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες υπό μια ηγεσία που στερείται ήθους. Το ήθος είναι η ασπίδα της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να το καλλιεργεί στους νέους, να το επιβραβεύει στους πολίτες και να το απαιτεί από τους επιστήμονες που στηρίζει και από τους ηγέτες που επιλέγει. Και θα ήθελα να κλείσω την ομιλία αυτή περί ηγεσίας, επιστήμης και κοινωνικής ευημερίας με τα λόγια του Ηράκλειτου. Το ήθος του ανθρώπου διαμορφώνει τη μοίρα του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις. Αυτή την έρευνα, τη γονιδιακή που είπατε, πόσο στοιχίζει? Για την ανάλυση του DNA. Ναι. Μπορεί κανείς αυτό που μπορεί να στείλει μέσω του ταχυδρομείου και να πραγματοποιήσει, που λένε ότι διαβάζουν το σύνολο, αλλά πρακτικά είναι ένα μέρος, πιστεύω ότι μπορεί κανείς να το βρει με διάφορες τιμές ανάλογα σε εταιρείες, αλλά μπορεί να κυμαίνεται γύρω στα 500 με 1000 δολάρια. Α, δεν είναι ακριβώς. Υπάρχουν γενετικές εξετάσεις που είναι ακριβότερες ή φθηνότερες ανάλογα με το ποιος τις κάνει και για ποιο σκοπό είναι. Αυτές που είναι, δεν ξέρω πώς να το θέσω, δεν είναι για άμεσο ιατρικό λόγο, το κόστος τους κυμαίνεται εκεί. Υπάρχουν γενετικές εξετάσεις που μπορεί να είναι ακριβότερες. Ναι. Αλλά το κόστος δεν είναι αστρονομικό, όχι. Το κόστος έχει πέσει πολύ για να μπορεί να χρησιμοποιείται. Ειδικά στην καθημερινή ιατρική πράξη, που χρειάζεται να χρησιμοποιούνται συστηματικά κάποιες από αυτές τις εξετάσεις, εκεί το κόστος συνήθως είναι ανάλογο με το κόστος της θεραπείας
χρειαστεί να πάρει. Να ρωτήσω, έχει σχέση με αυτό τον τρόπο με τον οποίο τελειώσατε. Έχετε παραδείγματα, δηλαδή πέρα από αυτά που ξέρουμε για τον Χίτλερ και το Νάγκασάκι και τη Χιροσίμα, παραδείγματα λίγο πιο ήπια για το τι ρόλο παίζουν οι επιχειρήσεις ενός επιστήμονα στην κατεύθυνση που παίρνει η έρευνά του. Δηλαδή, έχουμε μια αίσθηση ότι η επιστήμη είναι τελείως αντικειμενική και ότι δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτά. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσετε αυτό. Σίγουρα οι επιστήμονες είναι άνθρωποι. Είναι μια πραγματικότητα. Η εκπαίδευση στον χώρο των επιστήμων διεθνώς προσπαθεί να καλλιεργήσει την αντικειμενικότητα με εστιασμό στο επιστημονικό ερώτημα αυτό καθεαυτό. Από εκεί και πέρα όμως ο καθένας έχει τις απόψεις του, τις πεποιθήσεις του, τα πιστεύω του, τα οποία μπορεί να τον επηρεάζουν στον άνθρωπο, αλλά ο μέσος όρος εκπαιδεύεται αυτό που κάνει, να το κάνει όσο γίνεται πιο αντικειμενικά. Και αν θέλετε, αυτό είναι και ο ορισμός ενός καλού επιστήμονα. Το να επιτυγχάνει στο να είναι αντικειμενικός όσο μπορεί με τα μέσα που έχει, με την κριτική σκέψη που έχει, στο να οργανώνει την πορεία του και να ερμηνεύει τα αποτελέσματά του. Υπάρχουν εξαιρέσεις, σαφέστατα, υπάρχουν σε όλα τα πεδία. Δεν έχω κάποιες από τις προσωπικές μου εμπειρίες που μπορώ να πω ότι ο τάδε ερευνητής καθοδήγησε την έρευνά του σαφώς με προκατάληψη λόγω των πολιτικών θρησκευτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων του. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι θα υπάρχουν, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Ευχαριστώ, κύριε. Η ΣΕΜΚΟ, ένα παράδειγμα. Ναι. Ο Λυσάριμος στην Σοβιετική Ένωση του 1900 τόσο έφτιαξε μια θεωρία, σε εισαγωγικά η λέξη έφτιαξε, και υποστήριξε ότι τα επίτητα χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο κληρονομούνται. Αν γεννηθείς δηλαδή στη Σοβιετική Ένωση, θα γίνεις κομμουνιστής. Αν γεννηθείς επί σειρά ετών ήταν ο κορυφαίος επιστήμονας της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό. Λυσάριμος βιολόγος με τον. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάντως για αυτά που άκουσα. Αν και κάτι μου λείπει. Μου λείπει χρόνος. Πάντατε ένα σωρό πράγματα εκεί. Που. Έχουμε τώρα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Έχουμε χρόνο. Εσείς έχετε στενή, εγώ δεν έχω. Απόψε. Δεν φτάνει το απόψε. Και δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις πρέπει να κάνω και αν πρέπει να τις κάνω. Εν πάση περιπτώσει, θα ξεκινήσω από κάτι βασικό για μένα. Τι είναι επιστήμη, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, μπορείτε να μας δώσετε έναν ορισμό, και αν υπάρχει κάποια ειδοποιώς διαφορά της επιστήμης και του κομματιού της επιστήμης που λέγεται τεχνολογία. Γιατί μέχρι τώρα μας μιλήσατε μόνο για τεχνολογία. Για επιστήμη δεν άκουσα. Εκτός και αν δεν άκουσα εγώ καλά. Τις βιοεπιστήμες, τις θεωρείτε τεχνολογία. Η βιοεπιστήμη είναι, πέστε μου εσείς πώς το ορίζει. Επιστήμη, προφανώς, επιστήμη που έχει, πρέπει να κάνει και λιγάκι έτσι γλωσσολογία. Είπατε καλό και κακό και πολλά. Αν το πάρουμε γλωσσολογικά, επιστήμονας, από το ρήμα επίσταμε, γνωρίζω καλά, γνωρίζω σε βάθος. Έχω εξειδικευτεί σε κάτι, το έχω μελετήσει σε πολύ μεγάλο βάθος, το κατέχω. Αλλά αυτό είναι πολύ γενικό και σήμερα όταν χρησιμοποιούμε τον όρο επιστήμη και πιο πολύ όταν το χρησιμοποίησα σε αυτή την ομιλία, αναφερόμουν πιο πολύ στις θετικές επιστήμες. Γιατί η επιστήμη με την ευρύτερη έννοια δεν είναι μόνο θετικές, είναι και θεωρητικές επιστήμες. Υπάρχει πολιτική επιστήμη, οικονομική επιστήμη. Ας μου επιτρέψετε να έχω αντίληψη. Κατά πώς λένε και όλοι οι θεωρητικοί, επιστήμη είναι μονάχα ή η θετική επιστήμη. Λοιπόν, ίσως να κάνω λάθος. Τι στέλνει έξω και τι χρησιμοποιεί ο κόσμος. Άρα το τι χρησιμοποίησα σήμερα εδώ, εστιάστηκα στις θετικές επιστήμες. Και μέσα στις θετικές επιστήμες συμπεριλαμβάνω αυτά που έχουν να κάνουν με τεχνολογία, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με διαδίκτυο, με μηχανολογικές εξελίξεις, με εξελίξεις στον χώρο των βιοεπιστημών. Δηλαδή εξελίξεις και βαθιά γνώση, επίσταμε, επιστήμες, που
που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο σώμα, με το βιολογικό μας σύστημα, με τους οργανισμούς που βρίσκονται στο πλανήτη μας. Επομένως, με τις θετικές επιστήμες άγγιξα αυτές τις πλευρές. Γενικότερα θα μπορούσε να σημαίνει κάτι πολύ ευρύτερο. Και έχει αφήνει πολύ χώρο για συζήτηση και φιλοσοφία του τι σημαίνει επιστήμη. Και ποιος είναι καλός επιστήμονας και ποιος είναι κακός επιστήμονας. Και πώς το κρίνουμε αυτό. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω. Και βέβαια υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ επιστήμης και επιστήμονα, έτσι. Η επιστήμη είναι αντικειμενική, όσο μπορεί να είναι αντικειμενική. Ναι. Αν το δεχτούμε και αυτό, είναι αυτό που λέει ο Φέινμαν σχεδόν. Ναι. Είναι σχεδόν. Ναι. Για τίποτα δεν είμαστε απολύτως σίγουροι. Δεν μπορείς να πεις ναι, είναι έτσι. Μπορείς να πεις μόνο ναι, είναι σχεδόν έτσι. Ή σχεδόν δεν είναι έτσι. Βάζουμε πάντα αυτή την αβεβαιότητα, αυτή την αοριστία, η οποία έχει χαρακτηρίσει βέβαια την επιστήμη. Και όταν, εγώ όταν λέω επιστήμη, εννοώ τη θετική επιστήμη προφανώς. Πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν την επιστήμη από τον επιστήμονα. Ο επιστήμονας προφανώς δεν είναι αντικειμενικός. Έτσι, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Είναι άνθρωπος που προσπαθεί να είναι, αλλά δεν μπορεί να είναι. Τώρα με πάτε. Με συγχωρείτε, δεν θα συνεχίσω άλλο γιατί. Εξαρτάται από το κρασάκι. Έχω πολλά ερωτήματα. Το πιο σημαντικό έτσι που με έβλεπε, όταν όλα μας συγχωρείτε, έτσι. Μας πήγατε σε πολλά μονοπάτια, αν πατήσατε και τρέχατε πολύ γρήγορα, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Εκείνο που μου έμεινε και μου έχει μείνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι αυτή η εξέλιξη ραγδαία της επιστήμης δεν έχει κέντρο, πιστεύω, στο να εξελιχθεί ο άνθρωπος και να καλυτερεύσει οντότητα, κάπου αλλού όπως σκοπεί. Και όλα αυτά περί ήθους και όλα αυτά, δηλαδή δεν υπάρχει ήθος στην επιστήμη πια, την απόκληση πάνω. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είδα μερικά πράγματα, όπως λέτε το Ντουμπάι, το Κατάρ, λέμε τώρα για την τεχνολογία στην επιστήμη, α ξεκινήσουμε από εκεί. Συγκλίνει τον άνθρωπο όλο αυτό, τον συγκλίνει. Γιατί. Έχω αυτή την αίσθηση. Η δική μου άποψη, γιατί είμαι άνθρωπος, η δική μου άποψη είναι το πώς καταλήγει κανείς να αξιοποιήσει αυτά που καταφέρνει να αναπτύξει. Θεωρώ ότι οι τέσσερις πτυχές που συζητήσαμε, δηλαδή η σχέση ηγεσίας και επιστήμης, μπορούν να επιφέρουν μια ισορροπία που και θα βοηθήσει την επιστήμη να αναπτυχθεί προς πτυχές που χρειάζεται η κοινωνία και θα τη βοηθήσουν πιο άμεσα, αλλά και ταυτόχρονα αυτά που αναπτύσσονται από τους επιστήμονες με δική τους πρωτοβουλία, η κοινωνία να τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον άνθρωπο. Αν αυτή τη στιγμή έχουμε την τέλεια ισορροπία, η άποψή μου είναι πως όχι. Διότι η ηγεσία αντιμετωπίζει τα προβλήματά της, η επιστήμη έχει τους ρυθμούς της και τα δύο δεν είναι εναρμονισμένα. Λειτουργούν ανεξάρτητα και συνήθως η ηγεσία έρχεται να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί ένα πρόβλημα αφού έχει εμφανιστεί. Ενώ θα έπρεπε τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν να τα έχει προβλέψει, να έχει προετοιμαστεί, να έχει προετοιμάσει την κοινωνία ώστε τα ζητήματα να μην γίνουν προβλήματα. Και εγώ πιστεύω πιο πολλά προβλήματα είναι αυτή. Δηλαδή τώρα έχω δει άνθρωπους που ζουν νέους στην ηλικία της κόσμου, στο Ντουμπάι. Δεν έχω δει κάτι που να, ας πούμε, τον άνθρωπο τον διαμορφώνει καλύτερα όλη αυτή η ηλικία έτσι. Ο άνθρωπος δεν θα διαμορφωθεί καλύτερα από την ληστική όμως ανάπτυξη. Θα διαμορφωθεί καλύτερα από την εκπαίδευση. Και την Κίνα, η Κίνα τώρα που γνωρίζει Κινέζους. Έχει τύχει. Δηλαδή που. Δεν μπορεί όμως να κάνει ρομπότ. Αυτό θέλω να πω να εστιάσω περισσότερο. Αλλά δηλαδή, τα αγαθά γύρω μας θα μας αλλάξουν. Η εκπαίδευσή μας θα μας αλλάξει. Η παιδεία μας. Τα αγαθά μας δεν μπορούν να μας αλλάξουν. Πώς κατευθύνει όμως η παιδεία. Η παιδεία. Στον άνθρωπο είναι ανθρωπιστική αυτή. Ξέρετε τι θέλω να πω. Άλλο το τι γίνεται στον χώρο της εκπαίδευσης και άλλο τι γίνεται στον χώρο της επιστήμης. Αν δεν εκπαιδεύσουμε, θα έπρεπε να αναλύνεται το και θα έπρεπε η εκπαίδευση, η υπεκπαίδευση που εμείς δίνουμε στους νέους μας να τους προετοιμάζει για να διαχειριστούν και όχι να γίνουν υποχείρια. Έτσι, αυτό δεν εξελίξαμε. Αλλά σε αυτό όμως δεν φταίει. Δεν φταίει όμως η εξέλιξη. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει παγώνω την εξέλιξη γιατί δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Πρέπει να εξελιχθώ και εγώ μαζί της. Διαφορετικά απλώς παρατάω στο έσχο. Ίσως με ένα προσωπικό βίωμα που λέω ότι λυπάμαι. Είναι έτσι τα πράγματα. Λυπάμαι τα παιδιά που συγκλίνονται. Καταλάβατε. Αλλά σήμερα τα χρησιμοποιούμε. Η επιστήμη, δηλαδή, κάπου έχει χάσει κάτι, αλλά είναι και λανθασμένη. Η επιστήμη προχωράει, όπως πάντα έκανε. Ναι, σίγουρα. Κάποιες φορές η κοινωνία. Τι υπηρετεί όμως, αυτό θέλω να πω. Το χρήμα, την απότερο στόχο είναι το χρήμα αυτό. Θεωρητικά η επιστήμη τον άνθρωπο υπηρετεί, κύριε. Δεν τον υπηρετεί όμως. Θεωρητικά η επιστήμη αυτό κάνει. Οι επιστήμονες ίσως όχι. Οι σκοπιμότητες ίσως όχι. Η πολιτική ίσως όχι. Αυτό είναι άλλο. Η θρησκεία ίσως όχι. Εξαρτάται από το
θα έχει σημασία ότι προηγουμένως στην Ελλάδα είχε τέτοια πράγματα τα οποία δεν βοηθούν στο να δώσει ένας επιστήμονας αυτό που θέλει να δώσει. Υπάρχουν δυσκολίες, δεν και μιλάμε για εμάς, το δικό μας γίνεστε, έτσι. Αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε την επιστήμη και την ευρεία της έννοια. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι σταματάμε και οποιαδήποτε εξέλιξη. Γιατί όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα μπορούν να βγουν εξαιρετικά επικίνδυνα για μια κοινωνία, αλλά μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν και τη ζωή μας προς το καλύτερο. Ας δούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τα φάρμακα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε όλοι. Και έχετε πάρα πολλούς που θα ακούσουν εναντίον των φαρμάκων και πολλούς άλλους που θα είναι πολύ υπέρ των φαρμάκων. Τα δεδομένα είναι ότι τα φάρμακα έχουν καλές πτυχές και έχουν και προβληματικές πτυχές. Τα φάρμακα συνεισέφεραν στον αυξητό προσδόκιμο επιβίωσης του πλανήτη μας κατά περίπου 30 χρόνια μόνο τον 20ο αιώνα. Συνεισέφεραν. Έχουν αλλάξει πολύ καθοριστικά το προσδόκιμο επιβίωσης, την ποιότητα της ζωής μας κτλ. Είναι λύση για τα πάντα? Όχι. Είναι ιδανικά? Όχι. Έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες? Κάποια έχουν, ναι. Κάποια έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάποια είναι κίνδυνα για κάποιους, αλλά όχι για όλους. Για άλλους μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμα. Το να μπορέσουμε όμως να τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, σημαίνει ότι θα ωφελήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Το να πούμε ότι κάποια φάρμακα μπορεί να έχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες σε κάποιο μικρό ποσοστό και άρα δεν τα χρησιμοποιώ καθόλου, δεν πρέπει κανένα. Δεν πρέπει την κοινωνία. Χρειάζεται να καταλάβουμε σε ποιον και πότε έχει παρενέργειες και σε αυτό να δώσουμε κάτι άλλο. Ποια δόση χρειάζεται ο καθένας και να δώσουμε κάτι άλλο. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει: κλείνω τα μάτια στην εξέλιξη, την αρνούμε, την εμποδίζω. Θα σαν να κλείνω το βαλίδιο σε μια φυλακή και να τον πυροβολώ. Το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε όμως εξαρτάται από την εκπαίδευση. Το πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία εξαρτάται από την εκπαίδευση. Φοβερό. Και η ηγεσία έχει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα στηρίξει και θα προάγει την εκπαίδευση μιας κοινωνίας. Μόλις καρδιά το θέσετε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Πάνω σε αυτό, σε σχέση με τα φάρμακα που είπατε, που υπάρχουν τα γινώσιμα και τα μη, αλλά και για τα τρόφιμα που αναφέρετε, τα μεταλλικά, τα τροποποιημένα. Ναι. Πόσο ασφαλή είναι αυτά, πόσο αποτελεσματικά είναι τα γινώσιμα ή όχι? Η αποτελεσματικότητα έχει δειχθεί ότι είναι η ίδια. Η ασφάλειά του κρίνεται κάθε φορά, δηλαδή κάθε γινώσιμο αξιολογείται πριν αρχίσει να χρησιμοποιείται. Και γι' αυτό, σαφέστατα, το ερώτημα που θέτετε το έχουν θέσει πολλοί και στην επιστημονική κοινότητα και στην ηγεσία και σαν κοινωνία στο σύνολό της. Και έχει γίνει εκτενώς όλη αυτή η συζήτηση ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες και υπάρχουν πλέον και τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι με αυτά που ξέρουμε μέχρι σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι ασφαλές το να χρησιμοποιούνται. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε μόνο τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα εκφέρουμε και αυτές τις απόψεις. Και ανθρωποκεντρική, όχι μόνο άνθρωπο. Ξέρετε κάποιο χαρακτηριστικό δικό σας, δικό μου, που δεν εξαρτάται από το γονιδίωμά μου? Υπάρχει οποιοδήποτε, οποιοδήποτε. Για το τι κάνει και το πόσα διαφορετικά χαρακτηριστικά μας επηρεάζει το γονιδίωμα, ψαχνόμαστε ακόμα. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσα... Υπάρχει κάποια εξαίρεση? Δηλαδή κάποιο χαρακτηριστικό που δεν ελέγχεται από το γονίδιο? Δεν τα έχουμε βρει. Σίγουρα δεν τα έχουμε βρει όλα. Καταρχήν δεν ξέρουμε καν όλο μας το γονιδίο μα τι κάνει, σε καμία περίπτωση. Από αυτό που ξέρουμε. Από αυτό που ξέρουμε δεν υπάρχουν συσχετίσεις με όλα μας τα χαρακτηριστικά. Με πάρα πολλά, με εντυπωσιακά πολλά κατά τη γνώμη μου. Κατά τη γνώμη μου. Αυτό ρώτησε, υπάρχει κάποια εξαίρεση, αν ξέρετε κάποια εξαίρεση. Γιατί εγώ δεν ξέρω, προσωπικά δεν ξέρω. Οτιδήποτε είναι, φαίνεται ή δεν φαίνεται ή υποκρύπτεται ή. Έχει κάποια ειδική μάση, ελέγχεται από κάποιο ειδικό φορέα. Αυτό ο φορέα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το εκείνονα. Νουκλεοτίδια που μα είπατε. Και εδώ μπορώ να σα θέσω και την ερώτηση τη σχέση γονιδίου και περιβάλλοντο. Και πόσο είναι το περιβάλλον και πόσο είναι το γονιδίωμα. Και πόσο το περιβάλλον επηρεάζει το γονιδίωμα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και δεν έχουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα, αλλά έχουμε απόψεις. Είναι πάντω η βιολογία λέει ότι το γονιδίωμα μπορεί να εκφραστεί μέσα σε μία νόρμα. Το ακριβώς ποια θα είναι η έκφραση του, η συγκεκριμένη έκφραση, έτσι, από τις πολλές δυνατότητες που έχει, θέλω να πω, εξαρτάται από το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν μπαίνει τίποτα άλλο παρά τον επιδερμικό παράγοντα για να διεγείρει, εν πάση περιπτώσει, την κάποια έκφραση. Σε άλλο περιβάλλον,
το ίδιο χαρακτηριστικό εκδηλώνει διαφορετικά. Αυτό είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Κάποιες περιοχές του γονιδιώματος, κάποιες άλλες θα συμπεριφερθούν όπως πρόκειται να συμπεριφερθούν ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Κάποιες ασθένειες θα εμφανιστούν ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Κάποιες άλλες θα εξαρτηθούν από το περιβάλλον. Αν κάποιες αλλαγές προκαλέσουν δραματική αλλαγή στην φυσιολογία του ατόμου, προφανώς. Αλλά μπορεί να παίξει το. Άλλη ερώτηση. Πολλές. Ευάγγελε, εγώ πρώτα απ' όλα καταλαβαίνω για ποιο λόγο είναι απαραίτητη αυτή η ολιστική προσέγγιση, γιατί είναι το θέμα τόσο δυνατό και γενικό, που σίγουρα πρέπει να μπουν όλα αυτά μέσα. Τώρα, η ερώτησή μου είναι σχετικά με το ρόλο της επιστήμης και της ηγεσίας και των δύο αυτών. Αν η ηγεσία, η επιστήμη έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο ως προς την ηγεσία ή αν μπορεί να την αντικαταστήσει κιόλας. Δηλαδή, ίσως με μια πιο πλατωνική. Ο ηγέτης να είναι επιστήμονας. Αν πρέπει ο ηγέτης να είναι επιστήμονας. Και ίσως μια πιο πλατωνική προσέγγιση του θέματος. Όπου ο Πλάτωνας θεωρούσε ότι ο φιλόσοφος πρέπει να είναι ο κυβερνήτης. Αν δηλαδή αντίστοιχα, γιατί αν μου απαντήσετε, ναι, μετά έχω πολλές ερωτήσεις. Για να το περιμένω πρώτα να απαντήσετε. Ο Πλάτωνας όμως είχε επίσης πει ότι η ηγεσία είναι επιστήμη και τέχνη. Έτσι. Ναι. Επομένως, από τι επαγγελματικό χώρο μπορεί να ξεκίνησε ένας ηγέτης, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος σκέψης του, το ήθος του, ο τρόπος δράσης του και τα πάρα πολλά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σωστός ηγέτης. Υπάρχουν και σήμερα, η Μέρκελ είναι επιστήμονα. Ήρθε από το χώρο των επιστήμων. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην ιστορία που ήταν επιστήμονες. Αλλά τελικά όταν κάποιος μπει στην. Γιατί μιλάτε τώρα για την πολιτική ηγεσία. Όταν κάποιος μπει στην πολιτική ηγεσία, χρειάζεται να ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες, να αναπτύξει άλλες ικανότητες, να έχει διαφορετικό έργο από αυτό του επιστήμονα. Δεν μπορεί να έχει και τα δύο καπέλα ταυτόχρονα. Άρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει η επιστήμη την ηγεσία, γιατί ένας επιστήμονας, αν γίνει ηγέτης, αυτομάτως αλλάζει τα χαρακτηριστικά του και αρχίζει πλέον η διπλωματία. Πιστεύω ότι οφείλει να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του. Μπορεί ένα μέρος του τρόπου σκέψης να τον ωφελεί, διότι αν θεωρήσουμε. Αν συμφωνήσουμε με το ότι η ηγεσία είναι επιστήμη και τέχνη, άρα κανείς το να ξεκινά το χώρο της επιστήμης π.χ. Του προσδίδει κάποια χαρακτηριστικά στον τρόπο σκέψης που ίσως βοηθούν. Ίσως. Αλλά χρειάζεται να μπορέσει να αναπτύξει ή να έχει και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας ηγέτης. Αλλιώς ως επιστήμονας δεν τα καταφέρει. Θέλω ένα συμπέρασμα γι' αυτό επιμένω. Δηλαδή. Μπορεί και να τα καταφέρει. Εξαρτάται από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του. Διότι το να είσαι ηγέτης. Δεν είναι ίσον είσαι επιστήμονας. Όχι, ένας ηγέτης χρειάζεται να έχει ένα σετ από άλλα χαρακτηριστικά από αυτά του επιστήμονα. Εάν μπορεί ένας επιστήμονας να έχει και τα υπόλοιπα, τότε μπορεί κάλλιστα να γίνει και ηγέτης. Αν δεν τα έχει όμως και έχει όλα τα υπόλοιπα που χρειάζεται ένας επιστήμονας που δεν χρειάζεται ένας ηγέτης, θα παραμείνει ένας εξαιρετικά καλός επιστήμονας. Και πρέπει να παραμείνει ένας καλός επιστήμονας και να κάνει αυτό το οποίο είναι καλός, να συμβάλλει το μέγιστο. Και επίσης, αν μιλήσει κανείς για το θέμα του ηγέτη και δεν μιλήσει για την ηγεσία γενικότερα, αλλά για τον ηγετικό ρόλο, θα μπορούσε κάποιος να είναι ηγέτης στον επιστημονικό χώρο και να βοηθήσει, να συμβάλλει στην εξέλιξη του πεδίου, του επιστημονικού χώρου. Μια κοινωνία όμως, γι' αυτό πάμε προς την πολιτική, γιατί συνήθως. Αυτό το θέμα πραγματικά έχει πάρα πολλές πτυχές. Θα μπορούσε κανείς να το προσεγγίσει από πολλές διαφορετικές πλευρές. Μία τελευταία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ. Όλους μας. Και εμάς του Χάρβαρντ ας προπρόσωπο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Ηγέτης, επομένως, οδηγεί προς τα εμπρός. Αυτό να θυμόμαστε και όχι προς τα πίσω. Να το λέμε. Και σε όλους τους το λύσουμε. Και μετά να μιλήσουμε για άλλα επίκαιρα θέματα. Με το κρασί. Παραθέτει το κέντρο μια μικρή δεξίωση προς τιμήν της εκλογής προσκεκλημένης. Σας καλώ όλους, όλες και όλους, να πάμε πάνω. Επίσης, καλώ όλες και όλους την ερχομένη Παρασκευή 2 Μαρτίου στις 7 η ώρα
Εδώ ακριβώς, καλή ώρα, θα μιλήσει η κυρία Πολυξένη Αργυτάκη, επίκουρος καθηγήτρια από τα ΤΕΦΑ της Αθήνας και είναι και αντιπρόεδρος του ΣΕΡΑΣ και πρώην πρωταθλήτρια του Στίβου. Θα έχει συνομιλητή τον Ανδρέα Δημητράκη, πρωταθλητή Ελλάδος στα 800 και 1500 μέτρα. Θα μιλήσουν επ' ευκαιρία του Μαραθωνίου, ο οποίος θα λάβει χώρα 4 Μαρτίου. Οργανώνει λοιπόν το κέντρο στο πέσιο αυτό, οργανώνει εκπαιδευτική ημερίδα. Οπότε την ερχομένη Παρασκευή σας καλώ όλους, όλες, 2 Μαρτίου, 7 η ώρα. Και να θυμάστε ότι 21 Μαρτίου, Τετάρτη, 7 η ώρα στο Βουλευτικό θα είναι η επόμενη ομιλία στη σειρά των διαλέξεών μας. Θα μιλήσει η κυρία Μαρία Ευθυμίου. Ιστορικό παράδοξο, οι θρησκευτικές καταβολές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.